Ναι, καλά λέει, καλά λέει. Καλά. Άμα εσύ τώρα άλλαξε γνώμη, μη. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Ξεκινάμε, εκπομπάρα, ξεκίνησε το Euro. Είδαμε καλά παιχνίδια για αρχή. Είδαμε αδυναμίες πολλών ομάδων. Γερμανοί σήμερα... Και κυρίως των μεγάλων ομάδων. Λοιπόν, δεν πας στο διάλογο ρε φίλε, πρωί-πρωί. Πάλε. Πάλε αυτό στα ίδια. Αγαπημένος. Ο αγαπημένος, παππούκης φέρεθμου. Σήμερα να ξέρεις βλέπει και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ναι. Βλέπουνε παρέα. Ναι. Τηλεόραση. Ναι. Συνήθως τα ζευγάρια σε αυτή την ηλικία άλλος κοιμάται στο ένα δωμάτιο και βλέπει μια τηλεόραση. Παίζει και αυτός. Και ο άλλος πάει στο άλλο δωμάτιο. Πατέρας μου είναι φαν του Τζόρνταν. Ναι. Η μάνα μου είναι φαν του Ασλαμά. Ναι. Φαν του Τζόρνταν, ο παπάς. Ο παπάς. Ναι. Χαιρετίσματα και στους γιο, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, Γεωργάρα, μας δεν μας αγαπάει κανένας. Βλάχο πάω Το ίδιο στο γιο, τίποτα. Βλάχο πάω ξύσιμο. Άμα λέω καμιά φορά με τον Τζόρνταν, έρχομαι σε καμιά διέρεξη με τον Σλαμά, την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, είναι στο ξημέρι που πάω για φαγητό, θυμώνει η μάνα μου. Είναι λέει μεγαλύτερη από σένα, λέει, και εμείς διαπόψεις. Είσαι 35. 36. Μπεκιάρης. Ναι. Μπεκιάρης. Μένεις μόνος. Ναι. Νικιάζεις κάπου αλλού, ναι. Ενώ οι γονείς μένουν κάπου αλλού. Ναι. Κοντά μένεις μάλλον. Ναι. Ναι. Και πας μετά και τρως τη μάνα. Κάθε μια φορά την εβδομάδα. Πού είσαι μια χαρά. Πας και τρως μια φορά την εβδομάδα τα άπλυνα. Τις άλλες μέρες πού τρως. Σπίτι μου. Πού. Μαγειρεύω σπίτι μου. Εσύ μαγειρεύεις. Ναι. Πολύ καλό αυτό. Τα ρούχα αυτά ποιος τα πλένει. Εγώ. Είσαι... Λυτήρια ξέρεις και κάνεις. Κανονικά όλα, ναι. Αυτοσυντήρητος. Άλλα παιδιά έχεις στο σπίτι, άλλα αδέρφια έχεις. Μόνο έφυγε από το σπίτι σε εκεί. Ναι, ναι, γιατί... Δουλειά έχεις τώρα. Αυτό τον καιρό, όχι, όχι. Απλά. Είσαι κάτι... και άνεργος. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ κοροϊδό, ρε φίλε. Έφυγες από τους γονείς σου και πήγες να νοικιάσεις μόνος σου. Αυτό δεν έγινε τώρα. Αυτό έγινε στα 25. Τώρα πρέπει να ξαναπάς πίσω στους γονείς σου. Αργά ή γρήγορα όταν τελειώσουν τα λεφτά. Τότε δεν είχε δουλειά. Γιατί εκτός ή τις άλλες που θα βολεύεσαι εκεί πέρα. Θα σε έχουν και δίπλα τους. Τους δίνεις και τη χαρά, φυσικά. Ναι, σωστό και αυτό. Με κάνουν παράπονα όταν δεν πάω, δηλαδή. Φυσικά. Λοιπόν, πήγα δωρηλαίου σε ένα φίλο μου. Έχει ανοίξει καινούριο κόλπο. Τι. Πρόπο, ωραίο. Ωραίο πράγμα. Μεγάλο και τα λοιπά. Έχετε χαιρετίσματα. Έχει κάνει εκπομπή εδώ. Έχει κάνει εκπομπή εδώ κάποια στιγμή. Μπρουτόταυρος. Α, ναι, τον θυμάμαι. Εκείνος ο... Ο Φουσκωτός. Ωραίος τύπος. Πάει καλά. Ναι, ξεκίνησε. Και είναι μεγάλο αυτό και τα λοιπά. Και πάμε και παίζουμε. Ωραία. Και εδώ έχει τα κέρδη, δες εκεί. Για να δω. Για δες εκεί τι έχει παιχτεί. Ωραία οι κουμαρτζίδες οι τουμπιώτες, να ξέρεις. Δεν, όποια κρίση και να υπάρχει στην Τούμπα δεν. Όλη η Ελλάδα παίζει κουμάρι. Όλοι. Πώς? Κουμάρι παίζει ο κόσμος ο οποίος είναι φτωχός. Παίζει ο φτωχός. Ναι. Σωστό, πολύ σωστό. Ο φτωχός κόσμος. Να παίξει τώρα ο Λάτσης ή ο Βαρδινογέννης. Δηλαδή, άμα έχεις φράγκα, γιατί να παίξει κουμάρι. Για να τα κάνεις περισσότερο. Τι να τα κάνεις. Όχι. Ναι. Μα αυτά τα βγάλα για να σε παίρνουν τα λεφτά αυτοί. Εσύ περνά από συμπληγάδες για να απονομήσει. Γεια σου, Ολλανδέ. Λευτεριά στον Ηρακλή. Λευτεριά στον Ηρακλή. Στον Παπαθανασάκη. Στον Παπαθανασάκη. Στο γνωστό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Πού? Με τη σφραγίδα στο χέρι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά. Είχαμε και μια δολοφονία ενός παιδιού 14 χρονών κοντά στα μέρη σου. Στην κοινότητά σου. Στην κοινότητά σου θα μας τα πεις τι έγινε. Συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο με αυτό που έγινε. Ξέρετε, η πλάκα είναι ότι από το συγκεκριμένο φωνό έπαιρνα κουλούρι. Το παιδί το ξέρω προσωπικά. Τους γονείς του τους ξέρω, οι άνθρωποι. Το παιδί που σκοτώθηκε. Το παιδί που σκοτώθηκε. Την Πέμπτη με έδωσε κουλούρι και κάναμε χαβαλέ και τους έλεγα τέτοιο. Και εγώ τους ξέρω τους γονείς του. Και αυτό δίνει παστέλια και στη γέφυρα. Είναι και που μιλάμε για πολύ καλή οικογένεια, πολύ καλοί άνθρωποι και με πολύ καλό κοινωνικό έργο μέσα στο χωριό. Και η πλάκα είναι ότι από ό,τι μαθαίνω τώρα είναι λέει ο φίλος του. Κάτι κάτσε. Θα τα πούμε για πράγματα τα οποία σα λέω. Συγκλονιστικά πράγματα. Αυτά και να μην λέμε ακόμα τίποτα. Δεν αποδειχθεί κάτι. Λοιπόν, ο Πρωτόταυρος λεφτά μα στέλνει τα χαιρετίσματα και θα πάμε μια μέρα στην Δωρηλαίου εκεί να τον βρούμε να πούμε τον καφέ μα. Κάποια στιγμή θα διαφημιστεί και στην εκπομπή όταν θα περάσει ο καιρό. Λοιπόν, και ένα ιστορικό γεγονό στην τηλεόραση. Για το μέλι που πήρα από τον φίλο μου εδώ πέρα τον Παοξή. Να το κυρίε και κύριοι, το βλέπετε. Ότι θα πάρει λεφτά Παοξή από Ηρακλειδέα. Έτσι. Έτσι αυτό είναι. Εντάξει. Για το μέλι που με έδωσε. Λοιπόν, κάποιο πράγμα. Γρήγορα. Το ΜΕΕΠΣΤ. Ναι. Ωραίο μελάκι εκεί. Καλό. Το γεγονός είναι ότι βλέπω λεφτά στον Ηρακλειδέα, όχι το μέλι. Εντάξει. Στου παίκτε στην Ηρακλειδέα, μην το δίνει πάω ξύψη αυτό. Στον πλήρω να μην μα έδινε τίποτα. Α το δώσω στου Ηρακλειδέ και να μα στηρίζουν το. Λοιπόν, πάμε στου φίλου που στηρίζουν την εκπομπή. Πάμε του γρήγορα. Ταχύτητα μεγάλη θέλω. Χάρτμπολ λοιπόν στο πιο εμπορικό τρίγωνο τη πόλη, στην Πολύγνη, Ελπίδος 8. Ένα σπορ καφέ, παιδιά, καταπληκτικό, τα ίδια και τα ίδια λέμε συνέχεια. Όσοι δεν πήγατε εκεί πέρα, πρέπει να πάτε να το γνωρίσετε. Ναι, εντάξει, το εντάξει. Λοιπόν, να πάτε να το γνωρίσετε από κοντά το μαγαζί αυτό. Πηγαίνουμε σχεδόν κάθε μέρα εμείς εκεί πέρα, ειδικά τις απογευματινές ώρες. Λοιπόν, να έρθετε να μας γνωρίσετε από εκεί. Πολύ ωραίο σπορ καφέ, προσωπικότητες μεγάλες, μπιρίμπες, ιστορίες.
την ίντερνετ δωρεάν, μόνο το καφέ πληρώνει, το ποτό. Τώρα καλοκαίρι, ξέρεις, οι φυσαρμόνικες, οι Γιάννες, οι πόρτες έχουν ανοίξει. Κυρία, τι κάνει, να πω λίγο κάτι. Πολύ ωραία ποτά, Ελπίδος 8 και διαγωνισμό πυρίμπας από το Σεπτέμβριο, πιθανό να ξεκινήσει πάλι. Ελάτε λοιπόν να δείτε τώρα πώς παίζεται η πυρίμπα, η θηλυκιά, η ωραία, η γνήσια και να πάρετε και μέρος στην εκπομπή. Αυτό που κάνει εντύπωση για το hardball, δεν πηγαίνω εγώ γιατί είμαι ανατολικά. Έχω φίλο που μένει σχεδόν δίπλα. Και ότι παρόλο λέει ότι το Euro το δείχνει η ΕΡΤ. Το μαγαζί φίλε είναι γεμάτο έτσι. Ναι, γιατί είναι καλό μαγαζί. Εμείς την Τούμπα τα μαγαζιά. Γιατί τώρα παίρνει ένα φίλο που θα δει μαζί το μάτσα. Το ότι μένει ανατολικά δεν είναι δικαιολογία γιατί στο hardball έρχονται από τη Φλόρινα, από το Κιλκής, όσοι κατεβαίνουν στην Πολύχνη. Ναι, μου λένε φίλοι, πού θα δούμε το μάτσα και μου λένε στο hardball. Και λέω ρε παιδιά στην Πολύχνη, θα έρθω. Κάνω ολόκληρο κύκλο. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε στην κυρία Έφη στην Οδό Ολύμπου. Οδό Ολύμπου ένα μεγάλο δρόμο παράλληλο τη Εγνατία. Λοιπόν, ξεκινάει από το Βαρδάρι και φτάνει μέχρι την Καμάρα. Ολύμπου 23 και Ολύμπου 31. Δύο χώροι καταπληκτικοί. Στο 23 είναι το κούρεμα. Ένα ταλεράκι μόνο το κούρεμα, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, βάψιμο μαλλιών, περμανάντ, ίσιωμα και τα τιάφτα. Στο δεύτερο χώρο, στο 31, εκεί που γίνεται, είναι πιο καλλιτεχνικός ο χώρος, γίνεται το τεχνικό μεγάλωμα νυχιών, το τζέλ, το περιβόητο τζέλ που λέμε. Το χρησιμοποιούν, το κάνουν αυτό οι κυρίες για να μεγαλώσουν τα νύχια. Είναι το μανικιούρ, είναι το πεντικιούρ. Μασάς ένα ταλεράκι μόνο μισή ώρα, τζάμπα, παιδιά. Από 10. Από 10 είναι η προσφορά, προσφορά για όλο τον χρόνο. Λοιπόν, ένα ταλεράκι μόνο. Στην Ολύμπου λοιπόν 31 αυτά τα δύο. Αν πάρετε τη γυναίκα σας, να πάρετε τη φιλινάδα σας, τη μαμά σας να πάρετε, γιατί βλέπω και οι κοπέλες πηγαίνουν τη μητέρα τους και την κατεβάζουν εκεί πέρα. Οι γυναίκες, όχι άντρες. Οι γυναίκες, οι κόρες δηλαδή, πηγαίνουν κόρες τη μαμά σας. Είδα περιστατικό, ας πούμε, και με συγκίνησε εδώ. Τι σε συγκίνησε, ρε Τζόρνταν, κάτι. Κατέβηκε, ρε παιδί μου, η κόρη. Ναι. Οδηγούσε, κατέβηκε η κόρη, άνοιξε, τράβηξε χειρό, άνοιξε την πόρτα. Πήγε από την πίσω πόρτα, κατέβασε τη μαμά. Τη μάνα. Τι σύνταξη έχει η μάνα. Δεν έχουν, για να συγκινηθεί δηλαδή. Τα κληρονομικά δεν έχουν δει ακόμα. Το αμάξι το πήρε η μάνα. Τα παιδιά τα κοιτάει η μάνα. Τα ισοπεδώσουμε όλα. Η μάνα είναι μία. Η μάνα είναι μία και άμα έχει σύνταξη είναι καλύτερη. Δηλαδή η μαμά σου τώρα γιατί σε αγαπάει να πούμε. Την ψηρίζει, την παίρνει τα λεφτά. Εγώ δεν λέω γιατί η μαμά. Εγώ λέω για τα παιδιά. Άμα σε ζητήσει κάτι, δεν αντιπάτε. Γεια σε λέω. Άλλο σε λέω, ρε Παοξή. Κατάλαβα τι λέω. Άλλο σε λέω. Θα σε κάνω, ρε Παοξή. Λοιπόν, πάρε γρήγορα στο σχολείο. Λοιπόν, τηλεφών, πόσο είναι εκεί το νούμερο. 101 είναι με. Πετκανίτσας λοιπόν. Δελφών με Μπότσαρη γωνία. Εκεί που το μετρό είναι σε εξέλιξη, περπατάει και το μετρό να ξέρετε, είναι ο Στέλιος ο Πετκανίτσας, ο φίλος μας εκεί, ο Εργένης και ο αρχηγός του αντικείμενου. Δεν υπάρχει καλύτερος. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα εμένα ξέρεις τι έπατε το Κόρντοβα, έβαλα μια αυτή πίσω για τα ποδήλατα και δεν ανοίγει η κλειδαριά να ρίξει το πορμπαγκάζ. Ναι. Ο Τζόρνταν δεν πήγε στον γάμο, δεν πήγε. Και το καλέψανε. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό με παπιόν και μπουτουνσέρα. Λοιπόν, εσύ μην πετάγες από εκεί σε αυτά. Ναι. Λοιπόν, κυρία Μέρη. Σε δευτερόλεπτα ξέρω το πρόβλημα και το πιάνει, το αναλαμβάνει και στο λύνει. Θα το πάω το κόρτο πατάρ, θα το φορτωθώ. Και εγώ θα πω, και εγώ θα πω σε λίγες μέρες. Κυρία Μέρη, λέγε. Κυρία Μέρη, εκεί που το στοίχημα, κυρία Μέρη, θα το δουν. Πότε πάμε, ρε. Όποτε κουστάει. Τελειώνουν τώρα άλλη μια εκπομπή. Έχει φύγει ο περπάτος, θα τον πάω, κάντε. Ναι. Όποτε. Λοιπόν, κυρία Μέρη, σε λίγες μέρες θα έρθουμε, θα συντονιστώ και με τον Βασίλη τον Κρέτη. Έτσι. Και θα έρθουμε εκεί πέρα. Εκεί που η κυρία Μέρη. Δευτέρα με Πέμπτη έχει 30%. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Δεν μας αφορά, αλλά 30% για τον κόσμο, ναι. Έκπτωση 30% Δευτέρα με Πέμπτη. Πολύ ωραίο. Έχει εκεί πέρα τις αληθές τις λύσεις που λέμε, τις χειροποίητες. Έχει το καραβίσκο το ωραίο, το ρεκτικό. Ψαρούκλες φρέσκες. Φανταστικό μαγαζί. Στο Deliway πήγες. Πηγαίνω. Σε φυρίστηκες. Πήγαινε γιατί... μπαμπά της Κωνσάντης. Παίρνω. Μπράβο. Παίρνω. Μεγάλο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Με ένα χορτένις, παιδιά. Με ένα χορτένουν δυο. Με ένα χορτένουν δυο. Είναι το μπαμπάτσικο, το οποίο είναι είτε σε γύρο, είτε σε σουβλάκι, είτε σε σουτζουκάκι, είτε σε μπιφτέκι. Διπλό, διπλάσια μερίδα. Πολύ ωραίο, πολύ. Στην ίδια τιμή για μερικές μέρες ακόμα. Είναι τιμή γνωριμία, το μέγεθος μετράει. Έτσι δεν είναι. Το μέγεθος και η ποιότητα. Και η ποιότητα, αλλά και το μέγεθος. Η Κολόνη η Μαρία, στέλνει τα χαιρετίσματά της στην εκπομπή. Στο Κολόνη Μαρία με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε για το τατουάζ μαλλιών. Ναι. Δηλαδή, τατουάζ κεφαλής και είναι μια καινούργια μέθοδος από την Ιταλία. Το κάνουν πάρα πολύ στη Βόρεια Ελλάδα, το κάνει μόνο η Μαρία. Στη Βόρεια Ελλάδα το κάνει μόνο η Μαρία. Είναι συγκλονιστική. Και να σου πω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, αλλά και μεγάλοι πηγαίνουν.
και κάνουν. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος είναι φαλακρός και τα λοιπά και θέλει να γοητεύσει, θέλει να χώρισε με τη γυναίκα του, πάει για δεύτερο γάμο. Δηλαδή, ανανεώνεται, πάει στα γυμναστήρια, κάνει δίαιτες ιστορίες. Εσένα σου μου θυμίζει. Ποιον? Εσένα. Όχι, εγώ είμαι. Γυμνάστη. Ανανεώνεσαι, γυμνάστη. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δηλαδή, το έχω μια απορία. Αυτό που λέει ειλικρινά, δεν θα σου το καλύτερο, η καλύτερη διαφήμιση για αυτήν είναι να σε βγάλω μερά στα μαλλί, αλλά Bob Marley και μια κιθάρα εδώ πέρα να μα τραγουδάζει ρε και να πει. Δηλαδή... Είναι το χαμηλό, το κοντό το μαλλί. Ναι, ρε παιδάκι μου, αυτό θα το βγάλει. Βγαίνει μετά να αλλάξει γνώμη ή όχι, όπω το τατουασμένο πάνω τέλο. Δεν λέω, βγαίνει. Σου λέω θα μα αρέσει το CNN, θα μα τραβάει. Σου λέω πλάνα τώρα το φαντάζεσαι. Μαλλί, ράστα. Όποιο θέλει πάντω να βρει περισσότερες πληροφορίες στο Μαρία Κολόνη στο Facebook. Είναι στο Facebook. Ναι, στο Facebook. Οπότε μπορεί μπράβο, να βρει ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Είναι μοναδική. Πολύ πρωτοποριακό. Μπράβο, μοναδικό. Ναι, ήταν πρόεδρος. Πώς το λένε αυτές τις γυναίκες που είναι με τα νύχια, με τα αυτά. Ξεχνάω. Μανικιουριστρές. Όχι, όχι, ρε. Μανικιούρ, πεντικιούρ, όλες αυτές. Αισθητικής. Ήταν πρόεδρος των αισθητικών κάποια στιγμή, κάποια χρόνια. Δραστήρια και το έφερα από την Ιταλία. Οι Ιταλοί το έχουν ψωμοτήρι. Εμείς είμαστε ακόμα καινούργοι σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο της τότε. Λοιπόν, και ο Κασαγιάννης, ο οποίος είναι ένας φίλος από τα παλιά, πήρε τις νταλίκες του μπαμπά της δύο. Λοιπόν, πού στα θέλει ακόμα να πούμε. Λοιπόν, ο Κασαγιάννης, εταιρεία μεταφορών. Νομίζω στη Βόρεια Ελλάδα είναι η καλύτερη, αν όχι στην Ελλάδα. Να μην υπερβάλλω κάτω, δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Επαγγελματίας, σοβαρός. Μόνο που πήρε τα δύο φορτηγά και τα έκανε 10 του πατέρα του. Μα και ξεκίνησε τη δουλειά και την πήρε και την ανέβασε. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν μια περιουσία και τη διατηρούν, όχι να την κάνουν. Γιατί συνήθως παίρνεις ένα και κάνεις και το ένα. Συνήθως όταν παίρνεις περιουσία την. Την πετάς στα σκουπίδια. Λοιπόν, επίσης να πούμε για το φίλο μας ο οποίος έχασε τα κουνέλια, έφτιαξε μια μονάδα, είχα μια 180 κουνέλια. Πώς τα χάσε, το αρρώστησε. Δεν τα χάσε τα κουνέλια. Τι είχε να κάνει επένδυση, δεν του βγήκε γιατί με τα χαρτιά δεν μπορούσε να πάρει άδειες. Ναι, γιατί ναι, λέει, αυτό. Εκεί στις δυτικές συνοικίες, στη Λαχανάωρα κοντά δεν του δίνουν άδεια γιατί λέει τα κουνέλια παθαίνουν ψυχικό τραλαλά, να πω και είναι νευρικά κτλ. Και δεν του δίνουν την άδεια. Του μην ένα μανάει τα κουνέλια, τα δίνει. Σαν να τα πουλήσει. Λοιπόν, διάβασε το λίγο γιατί εγώ τα γυαλιά μου τα ξέχασα. Λοιπόν, όλο έτσι, περιοχή Δυτική Θεσσαλονίκη. Καθαρό αίμα κουνέλια Νέας Ζηλανδίας, Καλιφόρνιας και γερμανική πεταλούδα για κρέας, αναπαραγωγή αλλά και αναψυχή. Δεν είναι εταιρεία, δεν μπόρεσε να την κάνει. Ναι, δεν μπόρεσε να κάνει. Είναι φίλος, παιδί μου, και πουλάει το τέτοιο, ναι. Μέγιστο βάρος 5 με 6 κιλά, διαθέσιμα αρσενικά και θηλυκά όλων των ηλικιών, καθώς και οι μάνες εγκυμονούσες με υψηλό αίσθητο μητρότητας και μεγάλες τοκετομάδες. Η τιμή είναι 20 ευρώ, αλλά είναι συζητήσιμη γιατί πάει και με βάση την ηλικία. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6940-929933. Είναι ο φίλος μας ο Αντώνης. Δεν ξέρω αυτό το τηλέφωνο, 6940-929933. Είναι ο φίλος μας ο Αντώνης. Θα το ξαναπώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε. Δεν σε είδα στο γάμο. Επίσης, να πούμε λίγο για το παλικάρι που έχει τα κουνέλια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γενικά ευαισθησία, δεν το ήξερα εγώ, στο κρέας. Αυτοί δεν μπορούν να φάνε ούτε κοτόπουλο ούτε χοιρινό. Και συνήθως τρώνε κουνέλια. Δηλαδή, αν βλέπει κάποιος στην εκπομπή και ξέρει κάποιον, να του προτείνει το τηλέφωνο. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπορείς να φας άλλο κρέας, παθαίνεις εξαιρετικά. Τι άλλο θα πεις, είναι αλήθεια. Δυσανεξία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και μπορείς να φας μόνο κουνέλι. Μόνο κουνέλι. Λοιπόν, διάλειμμα. Και όλες είναι από αυτά το έχει ξέρει. Επικοδομητική μαρμίτα. Θα το δούμε στο γύρο μας. Διάλειμμα σου λέω, μια ώρα. Γιούρο βλέπετε ρε ή μόνο κοιτάτε το μάτι σας. Βλέπεις τι είδες ρε. Και το μάτι της Αγγλίας είδαμε τη Ρωσία. Ναι, Γαλλία είδες. Ναι. Και Γαλλία. Γαλλία είδες. Τι δεν σ' άρεσε. Και σήμερα το είδαμε το, μαζί με το Δήμο, είδαμε το Γερμανία. Στην Αγγλία τι δεν σ' άρεσε. Άκουσε με, οι Άγγλοι δυστυχώς μου θυμίζουν ότι είναι επάγγελμα το η εθνικότητά τους. Η αφέλειά τους. Ναι, είναι όχι η αφέλειά τους, η εθνικότητά τους. Οι άνθρωποι την εθνικότητά τους απλώς την έχουν για να υπάρχει. Πώς είναι η Ρουμάνια, επάγγελμα Ρουμάνος, αυτό. Ο επάγγελμα Ολλανδός που μπορεί να κατεβάσει την καλύτερη ομάδα και να λες αυτή για πλάκα θα του κερδίσει. Όσα μετά κουβέντα επικρατήσει και αγγλία έπαιξε μόνη τη σχέση οπαλία. Το χειρό, το σημαντικότερο όμως πράγμα των τριών ημερών που έχει ξεκινήσει στο Euro ναι. Ωραία, είναι ένα. Το 2016 επιβεβαιώνομαι σε αυτό που έχω πει ότι πλέον ο χουλιγανισμός έχει επιστρέψει για τα καλά για τους ανθρώπους που πλέον έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε αυτό που έχετε φτιάξει σαν προϊόν στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε ότι χτυπιούνται οπαδοί.
έξω από τη μέσα στο Παρίσι γίνονται πράγματα που δεν τα τραβάνει κάμερες, γιατί δεν πρέπει να τα διαφημίσουν, αλλά αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι δεν αρέσει στον κόσμο αυτό το πράγμα που πάνε να παρουσιάσουν. Αυτό το πράγμα με το πάμε στοίχημα παγκοσμίως πλέον αρχίζει και ανησυχεί αυτούς που είναι έξω από τα κουστούμια και από τις διοικήσεις. Τώρα χτυπιούνται που τους κόβουν τις συντάξεις, ποιος ασχολείται. Άκουσε, ναι, όταν βλέπεις όμως ότι πλέον έχει γίνει οργανωμένο και υπάρχουν 5.000 που πάνε απέναντι σε 5.000, καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε ξεφύγει από το πλέον. Το ποδόσφαιρο, χουλιγανισμός. Ναι. Οι Άγγλοι, το ότι υποτίθεται ότι έχουν καθαρίσει και καλά το χουλιγανισμό και απλά τον έχουν μεταφέρει έξω από το γήπεδο και βρίσκονται σε δάση μέσα, καθαρίστηκε η βία. Ο χουλιγανισμός επανέρχεται. Ναι, γιατί δεν γουστάρουν η φτώχεια στην Ευρώπη. Σαφώς. Αλλά μαζί με αυτό δεν γουστάρουν αυτό το πράγμα που γίνεται. Το φελό και τα μήμα που θέλει. Γι' αυτό και εγώ τον έκανα. Πράγμα, το, αυτό το πράγμα που το γίνεται. Που οι πλουσιότεροι γίνονται όλο και πλουσιότεροι. Γίνονται όλο και λιγότερες εκπλήξεις. Γιατί πλέον είναι διπλοί αγώνες. Γιατί πλέον έχουν γίνει αστεία τα πρωταθλήματα. Μην το παίρνεις μακριά. Φτωχή είναι η Ευρώπη, αυξάνεται το χουλιγανισμό. Τελειώσαμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Κατευθύνουμε την οργή στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να πάτε να πάρει εσεί οι οπαδοί που είστε κομματικοποιημένοι. Και τον κομποιημένοι αυτή η κοτσάνα που πέταξε. Σε ρωτάνε, πάντα λίγο, σε ρωτάνε λίγο. Είπε ότι η καβάλα δεν ανοίξει τα κεδρανία. Σε ρωτάνε. Καταλαβαίνει τι πήγε να τον πω, ότι με τραβάει τώρα στην άλλη άκρη. Εγώ του λέω που είναι. Πάντα λίγο, σε ρωτάνε. Συμφωνώ. Λάθος. Συμφωνώ, αλλά ακούσα να σου πω πώ είναι στην καβάλα οι Αθηναίοι. Από Αθηναϊκέ ομάδε. Ξέρετε τι ποσοστά έχουν πάνω από Αθηναϊκέ ομάδε. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι η καβάλα είναι ένα δίκτυο. Γιούρο! Λέγε. Ωραία. Λέγε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πιο ανταγωνιστικό μάτς θεωρώ για μένα που είδα ήταν το Ουαλία. Ποιους παίξαμε, τους Σλοβάκους. Το 2-1. Ναι. Λοιπόν, καλύτερη ομάδα ίσως γιατί έπαιζε με πιο αδύναμο αντίπαλο και δείξαν και τα πιο πολλά ήταν οι Κροάτες. Για μένα οι Ουκρανοί σήμερα κάναν το μοιραίο λάθος, αυτό που κάνουν όλες οι ομάδες, ότι φοβηθήκαν τη μεγάλη ομάδα στα πρώτα λεπτά. Μόλις είδαν ότι οι τέσσερις της άμυνας της Γερμανίας είναι πιο αργοί και από εμάς, εμείς δηλαδή εδώ, αν τρέξουμε από την αμυντική τετράδα της Γερμανίας, θα τους φάμε στο σπριντ. Η Γερμανία δεν είχε τον Νόιερ, θα είχε πολύ μεγάλα προβλήματα. Μεγάλη εμφάνιση του έδωσε. Πολύ μεγάλη, φυσικά εννοείται. Τους... Όπως και δυο στόπερ της Γαλλίας, έχουμε αμφιβολίες. Μεγάλα θέματα, ναι, συμφωνώ με τον Κώστα. Ναι. Όπως και τα οχτάρια της Γαλλίας, τα οχταροδεκάρια. Δεκάρια δεν γίνανε ποτέ. Ναι, είχαν προβλήματα. Τη ότι είχε πρεμιέρα με μια χώρα η οποία ισχύει το εαυτό της πλέον. Που ο Λαγκαζέτα, ας πούμε, σε οποιαδήποτε άλλη εθνική θα έπαιζε βασικό για να αντικατάσταση. Μιλάμε ότι υπάρχει τεράστια ποιότητα όσον αφορά. Δηλαδή το σουτ που τραβάει άλλο στο 89. Αν το και στον πάγκο ήταν ποιότητα μεγάλη. Είχε ένα 90% κλάση και θέλει να γνωριστούμε. Αυτό όμω μου λέει δεν θα πει μόνο. Εγώ είμαι 76, είμαι 88 κιλά και έχω περίστροφο. Έτσι αυτό. Λοιπόν. Δύο χρόνια σε έχει καψιρευτεί αυτό. Δύο χρόνια στην Ελλάδα. Λοιπόν, δόθηκε πιστεύω, γι' αυτό ήθελα εδώ τον Ασλαμά, αλλά δεν πειράζει. Θα μου απαντήσει και ο Δήμο αυτό. Γιατί έχουμε την ίδια κουλτούρα. Δόθηκε η απάντηση που είχα δώσει στο ερώτημα, ποια θα είναι η Ελλάδα το 2016. Και πιστεύω είναι η Βόρεια Ιρλανδία. Πραγματικά. Μιλήσαν άλλο την Ελλάδα του 2004. Δηλαδή όλοι πίσω και να παίξουμε το τελευταίο πεντάλεπτο να πιέσουμε να πάρουμε την μπάλα. Η Πολωνία ήταν η μοναδική ομάδα σε όλα τα μάτς που δεν της έγινε φάση. Ναι. Τώρα, αυτό αν έχει να κάνει φυσικά και με τον αντίπαλο. Έτσι, φυσικά και με τον αντίπαλο. Δείχνει την απάντηση. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Δεν είναι παραλωμή. Ήταν τραγική. Παίξα λάθο. Στο πρώτο ημίχρονο. Και άλλη ομάδα ήταν λάθο. Τακτικά και αγωνιστικά τραγική. Η Πολωνία στο πρώτο ημίχρονο. Η Τουρκία κατ' εμέ. Δηλαδή έχασε ένα 0 πολύ. Πέντε ευρώ. Το μάτι έπρεπε να φάει 4. Για πλάκα. Το ήθελα να πω. Η καλύτερη ομάδα ήταν η Κροατία. Η Κροατία ήταν την καλύτερη ομάδα, αλλά. Έπαιξε και με έναν αντίπαλο ο οποίος δυστυχώς ήταν κατά παρασάνια σκατώτερος. Και την Αγγλία τη βλέπω πάλι loser εγώ. Οι Άγγλοι δείξαν ότι έχουν κόμπλεξ. Καταρχήν οι Άγγλοι φέτος για μένα ένας λόγος που έχουν προβλήμα ενώ έχουν πολύ καλό υλικό δεν έχουν καθόλου εξτρέμ. Ο Στέρλινγκ το μόνο που ξέρει δεν είναι εξτρέμ. Ο Στέρλινγκ το μόνο που ξέρει είναι να τρέχει. Ο Στέρλινγκ μου θυμίζει τον Ροντρίγκες. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Θυμίζει λίγο τον Ροντρίγκες. Μόνο να τρέχει ξέρει αυτό το παιδί. Ο Λαλάνα. Δεν έχει ερώτηση. Χωράνε και οι δύο, αυτό ήθελα να σου κάνω ερώτηση. Χωράνε, Βαρντικέι. Γι' αυτό ήθελα να το μα λαμβάνω. Ο Ρουνέι έπαιξε ένα πατερνίστικο ποδόσφαιρο.
Δηλαδή, τον βάλαν πίσω. Τον βάλαν στα χαφ. Αυτό... γινούσε ψευτοδεκάρι, μακρινές μπαλιές. Δεν έμπαινε τέταρτο στην περιοχή. Το να γυρίσει αμυντικά σε μια πολύ αργή ομάδα αντίπαλο, γύρισε στο 30, έκοψε μια αντεπίθεση. Ούτε βαθμό δεν μπορεί να άλλο οι Ρώσοι. Πρόσεξε τον αντίπαλο. Ήταν τραγική η Ρώση. Ο Ρούνεϊ, για να προχωρήσει η Αγγλία, πρέπει να το βρουν ένα ρόλο. Είτε σαν ψευτοεξτρέμ να βγαίνει σαν δεύτερο φορ με τρία χαφ. Είτε, εγώ θα το προτιμούσα στη δεξιά πλευρά γιατί έχει πολύ καλό δεξιόπιστο φύλακα η Αγγλία που παίρνει πολλά μέτρα και ο δεξιός εκτρέπ έκλαινε προς τα μέσα και... Σου απαντήσω λίγο εσένα. Ναι. Κάνεις όλους που αξίδες, λοιπόν. Απαντήσω. Και νομίζω ότι θα τα πούμε και γι' αυτό. Εκεί αν δεν αλλάξει τη φιλοσοφία της όσον αφορά το Ρούνεϊ και τον εξακολουθήσει να τον έχει τρίτο χαφ, να μην μαρκάρει όπως πρέπει, να φουσκώνει και να γυρίζει πολύ πίσω, να οργανώνει, αλλά να μην. Δηλαδή, σώσε σέντρες, σώσε διεισδύσεις κτλ. Ο Ρούνι ήταν έξω από την περιοχή. Θυμάμαι ένα σουτ έξω από την περιοχή που πήγε πάνω στον τερματοφύλακα, δεν είχε άλλη φάση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσύ είσαι κατά. Εφόσον το θες δεύτερο εξτρέμ, δεν μπορεί να χωρέσει και ο Βάρντι μέσα. Βάρντι, Ρούνι, έτσι πώς τα παρουσιάζεις. Και δεν χωράνε. Βάρντι, όχι. Ο εξτρέμ ήταν ο άλλος. Ναι, ναι. Πού θα χωρέσει ο Βάρντι? Στη θέση του εξτρέμ. Θα παίξει. Θα παίξει πλάγια ο Βάρντι. Όχι, Βάρντι, θα παίξει τύπη πλάγια ο Ρούνεϊ σε ένα πιο εσωτερικό ρόλο. Έχοντας τραυματισμό. Πού θα παίξει πλάγια. Εκεί θα χάσει πολύ ταχύτητα εκεί, η Αγγλία. Ναι, γιατί να χάσει. Με το Ρούνεϊ από τραυματισμό πλάγια. Ο Μπακ παίρνει πολλές κούρσες. Ο δεξιός. Ο δεξιός ο Μπακ είναι πολύ καλός. Και μπορεί να πάρει πλάτος πολλές φορές. Να καλύψει το Ρούνεϊ δηλαδή επιθετικά. Με τρία χαφ. Ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Ο Ρούνεϊ δεν έχει επιστροφές πίσω. Και έχει από δεξιά προς το κέντρο της επίθεσης κοντά στο center forward. Τι πεις ξεκινάει δηλαδή. Για παράδειγμα, πώς μπορούσε να ξεκινήσει ο Μάνταλος έξω αριστερά να κάνει ο πιο πρώτο. Το δοκίμασε ο Σκύμπε. Το δοκίμασε ο Σκύμπε. Σκύμα με μέσα αυτή την ώρα που στην Αγγλία δεν έπαιξε ποτέ. Λοιπόν, πάμε στο Euro. Πάμε στο Euro. Για το Euro, εγώ θα πω έτσι κάποιες κουβεντούλες σύμφωνα γιατί κάθισα και είδα όλα τα παιχνίδια εκτός από το πρώτο ημίχρονο της Κροατίας σήμερα. Εμένα, καταρχήν πρέπει να. Εγώ έχω μια τρομερή απορία για το. Όλοι οι άσχετοι χρησιμοποιούν το Βέλγιο, ότι θα πάρει το κύπελο, θα πάει τελικό. Κοίταξε, το Βέλγιο έχει θέματα στην άμυνα. Σοβαρά θέματα στην άμυνα. Δεν το και στα εξάρια, γιατί σε γεμίζει ο Φελαϊνί, ρε Σικώστα. Εμένα ομάδα η ομάδα που έχει τα περισσότερα προβλήματα στην άμυνα θα μείνει απ' έξω. Εγώ τα και η Γαλλία. Ναι. Στα στόπερ, δηλαδή αν δεν τη σπρώξουν την. Καταπληκτικό εξάρι. Ναι. Ποιο έκο, βέραβε. Ήταν παντού πλάγια κτλ. Φανταστικό. Ένα σολτίδι μου θυμίζει. Όπως επίσης, παιδιά, μην υποτιμούμε τους Ιταλούς. Που εγώ τη μισώ την Ιταλία. Αλλά μην την υποτιμούμε. Έχει αυτή την γάτα στον πάγκο τον Κόντε. Μεγάλη Αλεπού. Δεν ξέρω, περιμένω να τη δω. Περιμένω. Από εκεί πέρα μου άρεσε πάρα πολύ, συμφωνώ με τον Τζόρνταν για την Κροατία. Δεμένη συνοχή, όλες οι γραμμές, ομάδα, με παραγωγή φάσεων, να μπαίνουν πάρα πολύ μέσα. Όπου χρειάστηκε δύναμη την έδειξε και ανασταλτική λειτουργία. Δηλαδή δεν υπήρχε Τουρκία, αντικεί το 1-0 το παιχνίδι, το θεωρώ ότι είναι πλασματική εικόνα. Και επίσης πολύ. Η Αλβανία μπορούσε να πάρει πόντο. Ναι, και ομάδα πολύ άναρχη, η Σλοβάκια, από τη μέση και μπροστά σε ατομικό επίπεδο, πολύ ποιότητα. Δηλαδή εκείνος ο Χάμτσικ περπατούσε, τα λέγαμε και με τον Γιώργο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Όπως παιδιά σήμερα περπατούσε ο Λεβαντόφσκι, δεν υπήρχε, με 10 έπαιζε η Πολωνία σε όλο το παιχνίδι. Το φορτώσανε ανορθόδοξα 45 λεπτά το Λεβαντόφσκι. Όλη η ιστορία ήταν ο παιχταράς αυτός ο. Και μετά βάλα την μπάλα κάτω. Ο Μίλικ του Άγιαξ. Μεγάλη παιχτούρα. Λοιπόν, Τζόρνταν. Κοίταξε, συμφωνώ με τον. Και η Αγγλία, γνωστή Αγγλία για να τελειώνω, πολύ αφέλεια. Συμφωνώ απόλυτα. Για μένα δεν έπρεπε να κατέβει με αυτόν τον προπονητή σε αυτό το γύρο, τον Χότσον. Τρίτο στόπερ, κανένα δεν έβαζε όταν προηγείται. Και δηλαδή, εγώ θα κάνω μια ερώτηση. 7 λεπτά, 8 λεπτά. Ο Πογέτη ήταν μαλάκα με την έφραση που πετούσε τρίτο στόπερ και έπρεπε να μαζεύει. Εγώ ρε παιδιά, θα κάνω την εξή ερώτηση. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Γερμανό ή Ιταλό να φάει γκολ στο 92 έτσι σχέδιο? Όχι. Και δεν σημαίνει με αυτά που λέω ότι δεν θα περάσει η Αγγλία. Το πιο πιθανό είναι να περάσει τον όμιλο. Εγώ... Αλλά και τι έγινε. Τέλος. Συμφωνώ με τον Δήμο πάνω κάτω. Ναι. Για να ναι. Μην το μακρυλογώ. Μην το μακρυλογώ. Οι τέσσερις τρίτες καλύτερες φέτος. Τώρα, δηλαδή, όσον αφορά η Κροατία, λέω είναι πιο καλύτερη μου εικόνα μου έδειξε σε αυτό το παιχνίδι. Η Αγγλία είναι loser. Πάλι τα ίδια θα δει. Και όσον αφορά για την Αλβανία. Ναι.
μπορούσε να πάρει τον πόντο, έπαιζε με 10 παίκτες λιγότερους. Επήρε πίσω κάτσε στις κάρτες, στο οποίο είχε πανηγυρίσει εδώ και 2 χρόνια στο λόγο. Ναι. Λοιπόν, αν έπαιζε με 11, μπορεί να έπαιρνε και το παιχνίδι. Και έβγαλε και βλαχιά η Αλβανία στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα. Πολύ βλαχιά έβγαλε. Στη Δωρηλαίο, στον Πρωτόταυρο, στη γειτονιά μας. Μας έχει πρίξει να μην πω ότι ρευλάκα. Ευλάκα. Λοιπόν. Παίξανε 3-4 στον Πρωτόταυρο, στη Δωρηλαίου. Αποβολή Αλβανία. Έδινε μου φαίνεται 3,5. Τρισήμιση μόνο. Πληρωθήκανε. Λοιπόν, Λαζί είναι φίλος του μικρού, τι να κάνω. Καλεσμένος ήταν. Ασλαμά. Λοιπόν, ο Ρούνεϊ μια χαρά λέει είναι. Εκεί λέει ο Τσαπατσούλη Στέρλινγκ και είναι ο αδύναμος κρίκος. Αυτό που είναι. Ναι, συγγνώμη ρε Μάρια, έτσι όπως το είδες. Δηλαδή ο Ρούνεϊ τον είδες να γίνεται τέταρτος, σαχάφ. Έπαιξε ένα ποδόσφαιρο απατεωνίστικο. Μακρινές μπαλιές. Μα δεν ήταν η θέση του να πατήσει μέσα. Γιατί έπαιξε απατεωνίστικο. Ο ρόλος του ήταν αυτός. Φιλέ, ο χαφ, ο κεντρικός, τουλάχιστον ένας, αν όχι και οι δύο, τα δυο χτα πρέπει να πατάνε περιοχή. Ο Παπαστή έχει ερώτηση. Γιατί όταν βλέπεις άτομα με μπλούζες του Άρη, αλλάζει πεζοδρόμιο. Με μπλούζες του Άρη. Δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Μπλούζες του Άρη. Μπλούζες του Άρη πια. Ναι, αυτό έχω να σου απαντήσω. Λοιπόν, παντρεύτηκε ο γιος του Σαββίδη. Καταρχήν δεν λοιπόν, σε κάλεσε. Καταρχήν. Δεν τον κάλεσε. Καταρχήν, κάτσε τώρα. Κόψε την πλάκα τώρα, έτσι. Ναι, σοβαρά. Λοιπόν, καταρχήν να μας ζήσουνε. Ποιοι να σας ζήσουν. Οι νεόνιοι. Φάζομαι με το καλό. Ο Μίκη. Και καλούς αποχώρους. Ο Γιώργος ο Σαββίδης με και τη γυναίκα του. Καταρχήν Μίκη Μάους είστε εσείς, να ξέρετε. Εγώ είμαι γκούφι. Αν νομίζετε ότι εσείς είστε πιο όμορφοι από τον Γιώργο, είστε μακράν γελασμένοι. Προσωπικά θεωρώ ότι είμαι πιο όμορφος. Εντάξει. Άποψή μου. Πάνε δε στα μούτρα στον καθρέφτη. Λοιπόν, πάω μαζί σου. Λέγε, η άποψή μου κακό. Να το πλένουμε αυτό. Μίκη Μάους είστε όλοι σας. Ναι, η άποψή μου είναι αυτή. Ο Μίκη πάει και στη συμπεριφορά. Δεν πάει στη φάτα, δηλαδή στη συμπεριφορά. Έλασε στα 25 σου και απαιτώ μήνυμα σλαμά. Άρρωστος με τη μητέρα της νύφης. Μιλάμε άρρωστος. Ναι, άκουσα. Κουκλάρα. Κουκλάρα, φίλε. Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς. Θέλω να μου πείτε. Λέγε ένα σλαμπα, κάτσε. Τι θέλω. Άρρωστος γιατί. Κουντό. Λέγε. Μαριέ. Έλα, Κωστά. Μόνο για μπελού. Λέγε. Πε το νούμερο να πάρει λίγο ο Νίκο. Γιατί να σε πάρει. Ναι, θέλει να κάνει σχόλια. Θέλει να κάνει σχόλια. Ακούγεσαι, ναι. Μπράβο, ρε Κατέλα. Μπράβο. Σα απολαμβάνω. Λοιπόν. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ειδικά ο φίλος ο Δήμος σήμερα απογοητεύει, ναι. Η καλύτερη Αγγλία σε πρεμιέρα διοργάνωσης τελευταία 15 χρόνια. Ναι. Η Αγγλία απλά έχει ένα μόνιμο πρόβλημα από το 1970 και μετά. Δηλαδή. Όλες οι ομάδες της δεν είχαν αριστερό extreme classes. Ναι. Δηλαδή, μας έκατσε ο Γκίγκς να διαλέξει ο Αλή αντί για Αγγλία. Αν ο Γκίγκς ήταν Αγγλία, θα είχα δύο τρόπια το λιγότερο. Ακούγεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαλέξει 15 χρόνια. Ο Γκίγκς διάλεξε λόγω της μαμάς του, του παπά του, διάλεξε ο Αλία. Λοιπόν, καλά για το παλικάρι. Έχω τώρα εκεί πέρα το τσαπατσούλι το σοκοκέικ, το αραπάκι. Έτσι, σωστό. Το Ροντρίγκες της Αγγλίας, ναι. Ωραίος, γρήγορος, αλλά τσαπατσούλης. Ναι. Η Αγγλία χθες ξεδίπωσε πάρα πολύ ποιότητα. Πολύ ποιότητα. Και θα πάει, πιστεύω, καλά. Μια χαρά πάει. Ωραία. Εντάξει. Τώρα αυτά τα εύκολα, τα κλισέ, τα loser που ακούνε κάποιοι, ας πούμε, από δημοσιογράφους και τα λένε, ή στις λαϊκές αγορές, ας πούμε, και στα χαμοτυπία, δεν τα ξέρω, δεν σχολιάζω καν. Δεν ασχολούμαι, φίλε, με την ομάδα αυτή. Οπότε δεν προσέχω τι λέω. Δεν ασχολούμαι. Η Αγγλία, ναι. Που γέρασε η ομάδα του 66, δεν είχε ποτέ αριστερό εξτρέμ παγκόσμιας κλάσης. Είχε καλούς παίκτες από εκεί. Ωραία. Μάριε. Πώς τη βλέπεις. Μάριε. Πώς τη βλέπεις στην Αγγλία, το διατάφτα. Τη βλέπεις τετράδα. Τη βλέπεις τετράδα την Αγγλία. Μάριε. Εγώ, ξέρω τι αναγορεύτηκα χθες. Γιατί. Γιατί δεν το πήρε η Αγγλία αυτό, οπότε την Τετάρτη να κάνουν ένα νέο χ με την Ουαλία και να περάσουν πρώτη δεύτερη αυτή. Και να μείνουν οι φίλοι του Σαββίδη απ' έξω. Οι φίλοι του Σαββίδη απ' έξω. Εγώ πανηγύριζα που έβαλε τον κόλλη Ρωσία πάντα. Λοιπόν, άκουγα τώρα. Θέλω να μου πεις για τη μαμά της Νίβης, γιατί μου λέει εδώ. Κουκλάρα, κουκλάρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Άκουσα και από όσα είδα ο γάμος. Έλα, ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Ναι, από όσα λίγα τα λίγα που είδα και από κάποια που άκουσα, μιλάμε και πολύ κιτσαριό, ο γάμος. Κιτσαριό, ναι. Ναι. Και αν εκεί στο πάνελ υπάρχει, δηλαδή ο γιος Σαββίδης θεωρεί κάποιος που είναι πιο ωραίος από οποιονδήποτε εκεί, είναι αυτοκτονία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ο Ραπτόπουλος είναι πιο όμορφος από τον Σαββίδη, δεν εννοείται. Ακόμη και ο Ραπτόπουλος είναι πιο όμορφος. Ακόμη και ο Ραπτόπουλος.
Μάλιστα. Τζόρνταν, εσύ μπροστά του είσαι μανεκένε. Εγώ λέω να πάτε στον οφθαλμίατρο. Με τα μάτια σου που καίνε. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Θα τον κάνουμε τραγούδι. Με τα μάτια σου που καίνε, Τζόρνταν, είσαι μανεκένε. Κάτσε να ολοκληρώσει. Κάτσε να πάτε το φούλου και με κίνησε. Γιατί δεν ήρθε σήμερα. Σε βγάλω στο φούλου. Λέγε. Το μάτι όλο παρεκκρεμίζει τώρα και σχόλια. Καλά, καλά. Εντάξει, είχαμε τώρα ο Πέτρος Μήκος είπε το ανέκδοτο. Ωραία. Ο Πέτρος Μήκος είπε το, το ένα, το άκουσε, τι είπε. Είχα, τι είπε, Μαρή. Βάζει το πόσο εθνιδιασμό στο 93. Φεύγουνε πέντε Γερμανοί με έναν Ουκρανό. Ο Σβάινστάιγκεν, στο κενό χώρο, πέντε Γερμανοί με έναν Ουκρανό. Και τι λέει ο Πέτρος Μήκος. Είναι από τις στιγμές που το ποδόσφαιρο χαρίζει απλόσερα σε ικανούς ποδοσφαιριστές. Έκλεισες! Το πούς το πούς. 2-0 στο 92. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πέντε πράγματα ουσιώδης τώρα γιατί... Ουσιώδης? Ναι, με ουσία. Η ζήλια αν ήταν ψώρα θα είχε κολλήσει όλη η χώρα. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Εσένα και δεν σε κάλεσε. Εγώ και να με καλέσω, τι να με καλέσουν εμένα. Γιατί σε καλέσουν. Είχε φίρμες εκεί. Τόσο αβάντα τους κάνεις. Αβάντα δεν κάνω. Εγώ λέω τις αλήθειες. Τι αλήθεια. Αβάντα δεν κάνω σε κανέναν. Την άποψή του λέει. Την άποψή μου και την αλήθεια. Άμα βλέπω αλήθεια. Την άποψή μου και την αλήθεια. Την άποψή μου και την αλήθεια. Εντάξει, λέγε. Αν δεν ξέρω κάτι, αν δεν δω κάτι, αν δεν ξέρω κάτι, δεν έχω άποψη, οπότε δεν το λέω. Ωραία. Άμα ξέρω την αλήθεια, πρέπει να την πω όμως. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Όταν γίνεται ένας γάμος. Ναι. Εκεί στο κυβερνείο που λέτε. Έτσι. Όταν γίνεται ένας γάμος με παρουσίες τρομερές, υψηλές. Ναι. Όπως. Όπως. Ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Ναι. Ο Καμένος, ο υπουργός άμυνας. Ναι. Ο Ζαγοράκης, ο κύριος Κατσαρίς, ο Παπαμιμίκος, ο άλλος ο περιφερειάρχης, ο Τσικώστας. Αυτή χρέωσε τη χώρα, λέει. Ποιος χρέωσε τη χώρα, ο Τσικώστας ο καινούριος. Ο Καραμαλής ο μικρός χρέωσε τη χώρα. Τι έκανε, τι έκανε. Αυτοί χρεώσαν τη χώρα. Φυσικά. Αυτοί χρεώσαν τη χώρα. Φυσικά. Η χώρα είναι χρεωμένη, ξέρεις από πότε, φίλε. Μπερδεύεστε να πούμε. Λοιπόν, αυτά τα υψηλά πρόσωπα λέγε. Λοιπόν, όλος χρέωσε τον πάγκο. Όταν το γάμο, άστε τώρα, εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Καλά, ναι, η χώρα είναι χρεωμένη. Το 2010 χρωστούσε 300 δις. Ναι. Αυτά που σας λέω. Λοιπόν, δεν όταν... ασχολούμαι με εσάς, μωρέ. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτός ο γάμος γίνεται και την τελετή την κάνει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, γιατί προσωπικός φίλος του Σαββίδη. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Ο Πατριάρχης ο Πέμπτος, ναι. Ναι. Αλεξανδρίας και πάει Αφρικής, γιατί προσωπικός φίλος του Σαββίδη. Αφρικάνος είναι. Τι λες και εσύ, ρε. Μπορεί να ήταν, ρε φίλε. Όταν έχει καλέσει το καλύτερο συγκρότημα από τη Ρωσία. Ποιο συγκρότημα? Να τραγουδήσουν. Έλα ρε, το ρέμα με τον Πανταζή. Το ρέμα με τον Πανταζή. Σταμάτα να το ολοκληρώσω, βρε. Έμαθες και το ρέμο πριν ένα μήνα, δεν σε είπαμε εδώ. Ο ρέμο του κάνει. Ο οποίο ο ρέμο, όρι λίγο μια παρένθεση, ένα σχόλιο. Πάει μια μέρα στο Μαρινάκι, μια στο δικό μου. Ναι, επαγγελματία. Ωραία, σε μια επαγγελματία. Τι καράκι σου λέγανε αυτά που λέτε τώρα, ρε. Μπορείτε να σα πω. Ναι. Τι πράγμα? Από τελείω ή από τελείω. Καλά, αυτό είναι να πει. Εσύ, μάλλον κάνει κουβέντα τώρα. Μη. Μάλλον κάνει κουβέντα τώρα. Τελείω να πω για τον εαυτό. Όχι, να τελειώσω. Γιατί να. Κάτσε να τελειώσω και μετά. Τελείω καλά. Όταν τελειώσω. Μάλλον τελειώσω. Όταν ήταν σημαίνα τα πρόσωπα εκεί πέρα. Ωραία. Ποιοι ήταν ο Ζαχωράκης. Το γάμο θα ακούμε τώρα. Φυσικά το γάμο θα ακούμε. Τι να ακούμε. Το γάμο θα ακούμε, ρε φίλε. Τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Γάμο χρονιά ήταν. Τι θα πούμε δηλαδή. Ο γάμο χρονιά. Όσο και να μην γουστάρει είναι ο γάμο χρονιά, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Βιολίδη ήταν. Τι να κάνουμε τώρα. Να πούμε για τη φόδρα του Παπαδομασάκη που δεν έχει μία. Τι να πούμε. Μετά άμα θέλεις να πεις και για τον καλά της χρονιάς που ήταν στο σπίτι του. Όταν φέρνει λοιπόν το καλύτερο συγκρότημα της Ρωσίας. Όταν φέρνει τους αδερφούς Παρχαρίδη να τραγουδήσουν. Παρχαρίδη. Τι είναι αυτό. Όταν φέρνει το Ρέμο, έναν από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Πώς. Το Περχανίδη ποιος είναι. Τι τσάμπα ρε, τι καρέκλες γίνεται. Τι τσάμπα ρε, πλάκα κάνω ρε. Όταν φέρνει τον Πανταζή, το Ρέμο σε πληροφορώ, τον έκανε πρόταση. Ο Πανταζής σε 70 χρονών. Το Ρέμο τον έκανε πρόταση πριν από ένα μήνα, σας τα πάω εδώ πέρα. Και ζήτησε 100.000 ο Ρέμος. Εσένα σε κάλεσε. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν με κάλεσε. Ε, αν το κάνεις απάντα. Όχι, δεν κάνω καμιά απάντα. Τι απάντα, τι απάντα. Άσε το κοντό, θα το πούμε μετά, ρε. Άσε μας με το κοντό τώρα να απαντήσω μετά. Λοιπόν, όταν έχει... Όταν έχει στο γάμο πάνω 600-700 άτομα στην εκκλησία, όταν έχει καμιά 2.000 καλεσμένους στο κυβερνείο, όταν έχει 3.000 αστακούς παραγγελία εκεί πέρα, λογικό και επόμενο είναι, έχουν σκάσει οι υπόλοιποι να πούμε. Απ' τη ζήλια. Εχθές άκουγα το πρωί, κάποια στιγμή έκανα ζάμπιξ στα ραδιόφωνα να πούμε, γιατί είχα ένα ταξίδι, πήγα και γύρισα. Και τι λέγανε τα ραδιόφωνα. Και όλοι ήταν
έχουν σκάσει από τη ζήλια. Γιατί σε χρόνια κρίσης κάνει τέτοια έξοδα. Γιατί φυσικά ναι. Όχι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ναι, άλλοι οπαδοί άλλων ναι, ομάδων. Ναι, έχουν σκάσει, ναι. Καθίστε καλά. Ρωτάω εγώ τώρα, κλεμμένα τα έχει τα λεφτά. Τι είναι βουλευτής, είναι πολιτευτής, είναι τι είναι αυτός. Και χαλιάδα σας βάλει γιατί κάνει γάμο στο γιο του. Εσείς άμα θέλετε, κάντε το γιο σας το ξοκλήσει στη Σαμοθράκη πάνω, στο βουνό. Εκεί θα κάνει το είναι όπου θέλει να το κάνει, όσα θέλει να χαλάσει. Άμα θέλει τα καίει τα φράγκα. Ζήλεψανε, ναι. Ζήλεψανε. Λοιπόν, ζήλεψαν γιατί όσα δεν φτάνει αλεπού, ξέρεις. Ο γάμος χρονιάς, εγώ του εύχομαι τα καλύτερα. Να παντρευτεί και τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα, γιατί τέτοιο παράγοντα ο ΠΑΟΚ δεν ξαναείχε ποτέ. Σωστό. Λοιπόν, πιο πλούσιο παράγοντα, αν μου πείτε ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, είμαι μαζί σας. Πείτε μου, ποιος ήταν ο πιο πλούσιος παράγοντας. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος με βρίσκει η δήλωση του, του Κατσαρή που λέει: εύχομαι τα καλύτερα στον κύριο Σαββίδη να παντρευτεί και τον ΠΑΟΚ. Επιτέλους θα έρθει. Βλέπετε τώρα, μιλάει με πατριάρχες, μιλάει με πρωθυπουργούς, μιλάει με τον Πούτιν, μιλάει με τα πάντα. Με κανένα διευθυντή δεν μιλάει. Αυτοί οι άλλοι, κάποιοι άλλοι μιλάνε μόνο με τους φιλάδρους τους των ομάδων. Κατσαρή ήταν εκεί. Αυτό είναι Αρμέγιο Κατσαρή. Ο Κατσαρή ήταν Αρμέγιο. Μπράβο στον κύριο Κατσαρή. Μπράβο στον κύριο Κατσαρή. Καλά που είναι πρόεδρο των Εραστέχνη εδώ και μια εικοσαετία και έχουν μείνει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στην ομάδα μας. Μπράβο στον Αλέξη τον Κατσαρή. Ο Κατσαρής. Βεβαίως. Κάποτε του ρώτησα εγώ προσωπικά, του λέω κύριε Κατσαρή, τότε γιατί δεν δώσατε το 2006 στο Σαββίδι. Δεν μου τα έδινε τότε. Ναι, όχι δεν μου τα έδινε. Ήρθε και μου ζήτησε απευθεία στο γήπεδο, λέει. Πώς θα γίνει, εγώ πρέπει να προστατέψω την ομάδα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά και με τον γάμο, νομίζω ότι. Ωραία, μπορούμε. Πάντως, παρατήρησα κάτι όσο να μιλούσε ο Τζόρνταν. Ο Γιώργος είχε ένα ύφος απορίας. Ποια πάντα, ρε. Ο Γιώργος. Γιώργος, όχι, πέραν του χαβαλέ. Κοιτούσε τον γάμο από στον πλούτο. Πέραν του γάμου, να αφήσουμε λίγο το γάμο και τα πουρνάρια. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε πολλούς που σας τα μήνυμα. Επειδή τα περάσαμε εμείς αυτά σαν οπαδοί, αυτοί τώρα έχουν μεγάλη σφιξό, να μην την πω. Το ότι θα του κάνω εγώ την καζούρα αυτονού του Ηρακλειδέα στην Ηρακλειδέα, ναι. Για το γάμο που... Αυτοί καίγονται, άσε να πει λίγο αυτό αυτά που θέλει. Α, δεν είναι μωρέ αυτό τώρα. Και μετά θα πούμε εμεί. Το Παπαδασάκη έχει το ρήμα και του γλίστρισε μωρέ τώρα. Ναι. Του γλίστρισε μωρέ τώρα. Λοιπόν, άκουσε με λιγάκι. Α, 5 λεπτά έχει λοιπόν. 10 έχει λοιπόν. 2 λεπτά θέλω και εγώ να πω κάποια πράγματα για την μετά το. Κύριε Στεάτζαλη, επειδή εμφανιστήκατε κι εσείς και πλέον καταλάβαμε ότι είναι τριμελές αναγκαστικά το διοικητικό συμβούλιο του Ηρακλή, γιατί αν και εσύ παρετιούσουν, ο Παπαθανασάκης έπεφτε από διοίκηση. Γιατί δεν μπορεί να είναι διμελέ. Ο Στεάτζαλης. Ο Στεάτζαλης, ο Ιορδάνης. Βγήκε. Ο Ιορδάνης, ένας από είναι διοικητικό μέλος, ένας νέος. Ο άλλος του Ηρακλή αυτό. Ο άλλος είναι ο γιος του. Άκουσε με. Πάμε λοιπόν. Όχι αυτό να λέω, ρε. Λοιπόν. Αυτός ο Σαρλής παραιτήθηκε. Ο Σαρλής είναι, υπάλληλος της ΠΑΕ. Δεν έχει σχέση με το διοικητικό. Δεν παραιτήθηκε αυτός. Δεν είναι σχέση με το διοικητικό. Όχι, αλλά είναι υπάλληλος. Είναι φίλος. Υπάλληλος είναι άλλο. Παίρνει από τον Παπαθανασάκη λεφτά δηλαδή. Μα ναι, έκανε μια συγκεκριμένη δουλειά και γι' αυτήν αμοιβόταν. Γιατί δεν παραιτήθηκε. Μα και ο ίδιος μπορεί να έχει παραιτηθεί, γιατί μπορεί να χωστάνε χρόνια μήνες. Άκουσε με, πάμε στο σοβαρό τώρα. Λοιπόν, λες λοιπόν εσύ κύριε Στράτζαλη ότι εγώ θέλω να παραιτηθεί ο Παπαθανασάκης, αλλά αν παραιτηθεί ο Παπαθανασάκης τι. Ο κύριος Παπαθανασάκης κύριε Στράτζαλη, αφού δεν θα το ακούσεις, ήταν ένας κάκιστος διαχειριστής. Διαχειριστής. Εάν λοιπόν μου λες, αν φύγει ο κύριος Παπαθανασάκης, εάν τι θα γίνει ο Ηρακλής, από τη στιγμή που και αυτός διαχείριση κάνει και ο επόμενος διαχείριση θα κάνει, μπορεί να βρουν και καλύτερο διαχειριστή. Και στο φινάλε, άκουσε κύριε Χάτζαλη, μπορεί αν θέλουμε, μπορεί αν θέλουμε να φέρουμε διαχειριστή, να προσλάβουμε και κανένα δυο τρεις λογιστές, κανέναν ορκωτό λογιστή και να βάλουμε αυτό. Αφού τους ή άλλως τα λεφτά του Βέλιου που θα πάρει. Τα λεφτά του Βέλιου δεν θα πάρει πουθενά, γιατί ο Βέλιος θα αλλάξει μάνατζερ και αφού αλλάξει μάνατζερ δεν έχει αλλάξει 27. Το μηνός ξεκινάει με τον Κουτσολιάκο. Ο Κουτσολιάκος έχει να του κάνει, τον είπε ο Βέλιος ότι θέλω να παίξω στο ποτάλιμα της Γερμανίας, συγκεκριμένα ή της Αγγλίας, και θα προσπαθήσει να βρει την ομάδα εκεί πέρα και αφού και εφόσον και μετά βρεθεί η ομάδα θέλει να διασφαλίσει και με τα λεφτά του τον Ηρακλή,
γιατί ο Βέλιος γουστάρει και θέλει να βοηθήσει και με τη μεταγραφή του τον Ηρακλή. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είπατε επίσης, κύριε Στράτζαλη, εσείς ότι ο... Ναι, γιατί μιλάει για τον Παπαθανασάκη και τον στηρίζει. Ότι ο κύριος Παπαθανασάκης σας είπε ότι σε μία εβδομάδα θα ανακοινώσει τεχνικό διευθυντή, θα ανακοινώσει προπονητικό κέντρο και παίκτες. Ο κύριος Παπαθανασάκης, κύριε Στράτζαλη, έχει διαφύγει από τη Θεσσαλονίκη. Διαφύγει, μένει μόνιμα. Μένει μόνιμα, ναι. Έλα, όταν θα μου πεις εσύ για τον Γιδόπουλο και για τον Καγκάτσι, ναι, έλα να μου πεις εσύ, έλα, ναι. Μάτω. Άκου, και εγώ τον Αχιλέα Μπέο τον κυνηγούσα μάλλον σε 100 όταν η άλλη φορά σαν Αντώνη τον Γόρα, άλλαξε τα όλα. Άστα τα παοξί, τον Γιδόπουλο είχες. Σταμάτα να μιλάς εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν εγώ ότι αφού κύριε Παπαθανασάκη πλέον θα είστε μόνιμα στην Αθήνα, θα πρέπει να στείλετε και κάποιον να πάει να ανοίξει το ρεύμα και το ηλεκτρικό και τα τηλέφωνα και να ξαναλειτουργήσετε. Και αυτό θα είναι το πρόβλημά σας. Γιατί δεν γίνεται να διοικήσετε από την Αθήνα. Ο Πασχαλίδης και δεν έχετε. Ο Πασχαλίδης όμως είχε και τρεις ανθρώπους που επιτρεπόντουσαν να πηγαίνουν στα γραφεία. Θα πάρει τα λεφτά και θα φύγει, ρε Γιώργο. Λοιπόν, θα πάρει ούτε θα πάρει τα λεφτά και θα φύγει. Δεν πρόκειται να πίσω είναι άλλος, το λέω. Δεν πρόκειται να φύγει ο Παπαθανασάκης. Λοιπόν, πέντε δευτερόλεπτα. Αυτό πάγκο μήνυμα κομμουνιστή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Σαβίδης έφερε τον Πανταζή. Αυτό ήθελα να διαβάσω. Τον Μπερμπάντοφ του ελληνικού πενταγράμμου. Δεν μου ζητήκε. Δεν πέρασε, ρε. Λοιπόν, το ήθελα να διαβάσω για το ραπτό τελείω. Γιατί τον Σαβίδη ρε κομμουνιστή, τον Πανταζή ρε κομμουνιστή, τον έφερε γιατί. Το γουστάρι για να μιλήσει. Καταρχήν είναι κοντογοριανή, άμα το ξέρει. Ο Σαβίδης με το. Καλά, λέει, τον Περμπάντοφ. Τον έφερε ο κομμουνιστή, γιατί είναι χωριανή και τον γουστάρι. Κύριε Παπαθανασάκη, δεν υπάρχει πλέον χρόνο σε εσά τον Ηρακλή. Δεν θα μπορέσετε να διοικήσετε κανέναν Ηρακλή, γιατί πολύ απλά εδώ και 2,5 μήνες είστε εξαφανισμένος. Από τη στιγμή που επιλέξατε να εξαφανιστείτε όταν θα έπρεπε να βγείτε μπροστά και να δεχτείτε την κριτική από το ιδρυτικό σωματείο και από τον κόσμο του Ηρακλή, εσείς αποφασίσατε να δηλώνετε ότι τα κινητά σας θα παρακολουθούν, ότι δεν μπορείτε γιατί είστε άρρωστος, έχετε σημαντικές συζητήσεις για να κλείσετε ταλέντα και έχουμε φτάσει 15 κοντά του μηνός και δεν έχεις κλείσει προπονητικό κέντρο. Παράτα την ομάδα όσο πιο γρήγορα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ανέλαβε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και σήκω φύγε. Είσαι ανεπιθύμητος και εσύ και οι υπόλοιποι κουστοδία που μαζεύτε. Λοιπόν, άκου τώρα. Τέλος. Λοιπόν, ένα λεπτό θέλω. Τώρα διάλειμμα. Τώρα διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, για το φίλο μας τον Αντώνη που δίνει τα κουνελάκια στο 6-9-40-9-29-9-33 μπορεί να τα πάρεις για το παιδάκι μέσα να παίζει και να κάνει. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να τα πάρεις για να τα φας. Στα δίνει, τα κόβει το κεφάλι και τα δίνει. Λοιπόν, μήνυμα από Κιλκής. Έσκασαν με το γάμο, λες και αυτοί λέει το πλήρωσαν. Πίκρα οι κομπλόγριες επειδή κόστησε καμιά 20 φορές το μπάντζετ τους. Πολύ κλάμα. Εσύ φίλε δηλαδή που στέλνεις το μήνυμα είσαι περήφανος γιατί πήρες κανένα φράγκο, σε κάλεσαν στο γάμο. Όχι, δεν τον κάλεσαν. Λοιπόν, κουνέλια Νέα Ζηλανδία, Καλιφόρνια και πεταλούδα γερμανική για κρέας. Αναπαραγωγή και αναψυχή μέγιστο βάρος μέχρι 6 κιλά. Αρσενικά θηλυκά όλων των ηλικιών και μάνες εγκυμονούσε. Λοιπόν, πες για το τηλεάς. Ναι. Για το τηλεάς. Κοίτα η εκπομπή. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και ζωντανά και μαγνητοσκοπημένες από τον τεράστιο κομμουνιστή. Δώστε Ραπτόπουλο σήμερα στο YouTube. Γράψτε Ραπτόπουλο πάνω στο YouTube και μπείτε μέσα, κάντε εγγραφή για να δείτε την εκπομπή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω, δύο-τρία πραγματάκια λίγο για την άκρη. Είπε ο Κόκκινος ότι σε μια εσωτερική διαμάχη των Ηρακλειδέων σύνδεσμοι με κάτι παλαιστές, πήγαν οι παλαιστές και πλακώθηκαν με τους συνδέσμους. Και ο Κόκκινος ήταν με τη μεριά των παλαιστών. Τι να σας πω εγώ, τι να σας πω, έτσι είπε ο Κόκκινος. Λέγε. Λοιπόν, και να επειδή στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι δίκαιος. Τι κουφάλα είσαι ρε αυτό που λέει. Τι κουφάλα είσαι. Έτσι είναι. Δεν θα πατάει ούτε απ' έξω.
Λέγε. Λοιπόν, τέλος, λέγε. Λέγε γιατί. Να είμαι δίκαιος, την προηγούμενη εβδομάδα άσκησα έντονη κριτική στον Τίγρη και οφείλω να πω ότι αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε έχει κάνει κάποιες σοβαρές κινήσεις με τα γραφικά. Η μία είναι του Τσιγκρίσκη, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατό όνομα και δεν ξέρω αν τον ξέρεις το παίκτη αυτόν, Κώστα. Θεωρώ ότι μπορεί να ηγηθεί της άμυνας. Εγώ το ξέρω, αλλά ένα βιογραφικό δεν μου λέει τίποτα μόνο. Ναι, σίγουρα, ρε Γιώργο, κοίτα, Γιώργο, για να έρθουν αυτοί οι παίκτες πρέπει να τους πετύχεις ρεαλιστικά και λίγο στο κατηφορό τους, όπως και είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλύτερος τώρα από τον Άλτο, από τον Χολοπέτσιο. Ναι. Επίσης, θεωρώ ότι με την έλευση του Μπάρκα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε το δίδυμο των Έλληνων τερματοφυλάκων και γενικότερα έχω καταλάβει ότι ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να δώσει λεφτά. Πάλι δεν ισχύει αυτό. Πάλι κολοτούμπα με κάνεις. Δεν κάνω κολοτούμπα. Έκανες νωρίς σκληρή κριτική, ρε φίλε. Σου είπα κάτι ακόμα δεν άρχισαν οι μεταγραφές. Έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι στην κριτική που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχα προλάβει να κάνω πολύ σωστό ρεπορτάζ όσον αφορά τον Μοντανιέ. Και επειδή έχω μάθει κάποια πραγματάκια, λοιπόν, δώστε μου λίγο ένα λεπτό να πω περιγραμματικά τι έγινε με τον Μοντανιέ. Με τον Μοντανιέ θεωρώ ότι έχει δίκιο ο Μελισσανίδης. Διότι και μόνο που έσκασε στη συνάντηση με τέσσερις μανατζαρέους, μύριζε στιαπού. Μύριζε στιαπού. Δεν μπορώ να εννοείτο. Δηλαδή δεν πας ρε φίλε, πας μόνο με το μάνατζερ σου. Τι δουλειά έχουν τέσσερις μάνατζερ σε μια συνάντηση. Και από εκεί και πέρα αποδείχτηκε ότι δεν είναι τάνητο οικονομικό. Γιατί δεν νοείται. Δηλαδή στερείται, Γιώργο, κάθε λογική να πας σε μια ομάδα Β Γαλλίας με 360 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάζει, θέλω να πω, για 50-100 χιλιάρικα. Επειδή έχω μάθει δίκαιο, οφείλω να τα πω. Ωραία. Και τέλος για να κλείσω, θεωρώ ότι όποιος έχει μια στοιχειώδη λογική μπορεί να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή Μπάγεβιτς και Μελισσανίδης, Μελισσανίδης και Μπάγεβιτς έχουν καταλάβει ότι πάνε με μια συγκεκριμένη συνταγή, με την πετυχημένη συνταγή της δεκαετίας του 90. Ξέρουνε μπάλα και ίδιο, βράδυ. Με την πετυχημένη συνταγή της δεκαετίας του 90. Δηλαδή έντονο ελληνικό στοιχείο και ξένοι ποδοσφαιριστές που θα έρχονται και θα κάνουν την εκπομπή. Τώρα όλο το Μητσικό στα προπονητή που θα πάτε. Δηλαδή δεν έχει. Μισό λεπτό. Με το Μητσικό στα προπονητή. Δεν κατάλαβα γιατί ο Σπάγια δεν είναι πετυχημένος προπονητής. Την ανόρθωση ήταν μια εξαετία ομάδα μοντέλο με την Εθνική Γεωργία πρόσφατα έφτασε πιο κοντά για πρόκριση. Στηρίζει τον σοσιαλισμό του Πούτιν και τον ξεπούλημα. Αυτό τι είναι τώρα, στο 0,001%. Αυτό μπορεί να είναι, φίλε, Βάκε. Αυτό ο πράκτορας της CIA που πήγε να φάει τον Καραμαλή από την Κάρπαθο. Το ξέρει. Όχι. Δεν το ξέρει. Ένα Ελληνοαμερικάνο, τον οποίο τον τίμησε ο πρόεδρο τη CIA. Ο πρόεδρος της CIA τον τίμησε και τον έχουν επικηρύξει εδώ η Ελλάδα και δεν μπορεί να έρθει στην Κάρπαθο. Βέβαια, άμα βάλει αυτός μια περούκα, ένα αυτό, ένα μουστάκι. Τα γνωστά ψέματα που λέτε για να κάνετε live τον Καραμαλή. Μην πας μακριάς, ευρέ. Στο φοράκο που στη Γερμανία, γιατί δεν το δίνω. Κάτι ήθελες όμως, Γιώργο, κάτι να πεις πριν. Λέγε. Λοιπόν, Γιώργο, ναι, για το γάμο. Το ύφος από αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι τραγικά, έτσι. Ράπα σου πειλά, μη Ολλανδές. Κραβιές και κόμπλες για τον Παγκλάς. Έλα, να τελειώνουμε και με γάμους και βαφτίσια τώρα, παιδιά. Ρε κάτσετε, 5-40-601, 5 λεπτά ο Γιώργος. Λέγε Γιώργο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για μένα, εντάξει τώρα, σε έναν καιρό κρίσης και τα λοιπά, το τι πάντρεψε, τι έκανε και τα λοιπά, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά τα λεφτά να γίνουν σωστές λειτουργίες στην ομάδα, να παίζουν στην ομάδα, να αναπτυχθεί η ομάδα και να πάει καλά η ομάδα. Εμένα αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να έρθει φυσιοθεραπευτή. Να μην έχω 30 θλάσεις δηλαδή. Να έρθει γιατρός, να έρθει φυσιοθεραπευτής και να γίνει σωστή δουλειά. Σωστό. Εγώ πιστεύω η μοναδική περίπτωση να γίνει αυτό και το λέω τώρα πριν ξεκινήσει καν χρονιά. Η άποψή μου είναι να έρθει μεγάλος προπονητής στον ΠΑΟΚ, ο οποίος να ξέρει από αυτά τα πράγματα και με δικό του τεχνικό επιτελείο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ως ΠΑΟΚτσής, ως οπαδός και φίλαθρος του ΠΑΟΚ, οφείλω να στηρίξω το συγκεκριμένο προπονητή. Όποιος πάρει τηλέφωνο μετά από ανεπιτυχή αποτελέσματα του συγκεκριμένου προπονητή, θα είμαι ο πρώτος που θα τον κράξω. Ό,τι είναι να πείτε, πείτε το σήμερα, όχι μετά, διότι αυτός ο προπονητής από το λαό του ΠΑΟΚ τουλάχιστον πρέπει να αντιμετωπιστεί και πολύ χαλαρά. Διότι ο άνθρωπος ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ, σε ένα πρωτάθλημα υποδομών που είναι δύο ομάδων ακριβώς, οι άλλες οι υποδομές είναι για κλωτσιές.
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ρίχνουν οχτάρες και δεκάρες σε όλους τους υπόλοιπους και παίζουν μεταξύ τους. Άρα εμένα δεν με καλύπτει για το όραμα το οποίο ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Εμένα δηλαδή τον Ήβιζ δεν τον θέλω να με βγάλει. Μπορεί δηλαδή να θεωρήσει υπερβολικό το συμβόλαιο. Στοπ, στοπ. Για μένα δεν έπρεπε να υπάρχει συμβόλαιο. Τα τρία χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός αν ήθελε να μείνει ως δεύτερος προπονητής δίπλα σε ένα μεγάλο όνομα για να, πώς το λένε, να κάνουμε αυτή την ουσιαστικά πρωτοπορία γιατί δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Να βγάλουμε από τα σπλάχνα μας εκτός από παίκτη και προπονητή, το χειροκροτώ. Καίγεται αυτός ο άνθρωπος, ό,τι γνώσεις και να έχει με αυτό που γίνεται. Στο κοτσάρισμα θέλουμε να τον ελέγξουμε λίγο. Να τον δούμε. Και φυσικά εννοείται ότι για μένα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έτσι πως έχουν τα μεγέθη, η διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο, γιατί ο άνθρωπος φέτος βγήκε δεύτερος, έτσι. Βγήκε πρώτος, δεύτερος στην βαθμολογία. Είναι μεγάλη. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να την καλύψει. Ποιος άνθρωπος βγήκε δεύτερος? Ο Ήβιτς. Πρώτος βγήκε, δεν βγήκε. Δεύτερος βγήκε σε όλο το πρωτάθλημα. Όχι, πρώτος βγήκε. Ναι, δεύτερος βγήκε. Σταμάτα. Πάνω είναι Ολυμπιακός. Πρώτος αν δεν θα ήμασταν πρωταθλητές. Ναι. Λοιπόν. Ναι, πότε την πήγε την ομάδα. Δεν με νοιάζει. Εγώ σου λέω ότι βγήκε. Δεν νοιάζει τον κόσμο. Πότε πήγε την ομάδα. Άσε τώρα τον κόσμο. Άσε τι σε νοιάζει. Άσε τι λες εσύ τώρα. Σε διακόψα. Πες εκεί, κάνε μετά τα δικά σου. Πες τα δικά σου εκεί για το μεγαλείο του Ήβιτς. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω λοιπόν να πω, όχι, κάνω τώρα την κριτική γιατί την κάνω μετά. Ναι. Μετά, τέλος. Ναι. Μετά, μπράβο στον Ήβιτς, το λέω εγώ, δεν το λέω καν αγωνιστική. Τον στηρίζουμε, είναι ο προπονητής μας και μην ακούσω κανένα δύο-τρεις δημοσιογράφους που πήγατε και του κάνατε μια πολύ φιλική κουβεντούλα και όχι συνέντευξη τύπου όπως κάνατε με τον Άγγελο Αναστασιάδη και τον είχατε όπως μιλάτε στους φίλους σας στο καφενείο και δεν κάνατε ουσιώδεις ερωτήσεις και βγείτε μετά να τον σκίσετε στις εφημερίδες για να πουλήσετε τα φύλλα σας. Εγώ αυτά σας τα λέω τώρα, πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, δηλαδή τι περιμένετε τώρα, ο Ήβιτς, κάτσε μισό λεπτό τώρα, πατήσουμε τώρα. Ο Ήβιτς, δηλαδή ο Ήβιτς δεν θα χάσει παιχνίδια. Θα χάσει. Προσωπικά, Τζόρνταν, η άποψή μου ξέρει ποια είναι, αυτό λέω εδώ. Και 5-0 να φάει ο Ήβιτς, στον Ήβιτς πρέπει να είμαστε ποιητικοί. Τι τα λέω εγώ από τώρα, δηλαδή, τι εννοείς. Τα λέω από τώρα. Μεγάλο προπονητή, αν έχεις, δεν θα χάσει παιχνίδια. Περίμενε. Τι το λες αυτό τώρα. Άμα χάσει, άμα έρθει εμένα αυτή τη στιγμή, σου δώσω ένα παράδειγμα ο Πελεγκρίνη. Ναι. Και παίξω με τον Παδρακικό και χάσω 5-0, εγώ θα τον σκίσω στην κριτική τον Πελεγκρίνη. Υπάρχει περίπτωση ο Πάοκ να χάσει 5-0 χωρίς προπονητή. Που υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Ένας από τέσσερα τον Όφη που υποβιβάστηκε, έτσι. Με Άγγελο Αναστασιάδη. Τρία, πώς έφτανε. Φτάνει. Περπατώντας. Φτάνει. Από εδώ και πέρα δεν μιλάτε. Μιλάω με τον κόσμο. Συμφωνώ. Λοιπόν, να πω ότι στη Δωρηλαίου θα βρίσκομαι συνήθως τα βράδια να βλέπουμε το βραδινό ματς με το φίλο μας τον Πρωτόταυρο. Πίνε γουρλής, πληρώνει. Και να πω ότι παίζουν πολύ κουμάρι οι τουμπιώτες γενικά στα προπό και ιδιαίτερα στα προποτσίρια της γειτονιάς μου που είναι αρκετά και ιδιαίτερα στο φίλο μου του Μπρουτόταυρου ο οποίος σκίζει. Κάνει εκεί ένα φοβερό μέρος. Και κάποια στιγμή. Δώσε μας ένα τζόγια να πάρουμε κάποια στιγμή, το ο Μπρουτόταυρος θα δώσει και διαφήμιση από την έννοια. Στη λαμπούρα, ναι. Μα θες τη λαμπούρα. Λοιπόν, πάμε κόσμο, ναι. Τι έγινε, πάμε επόμενη γραμμή. Το φιαράκι σου πρώτη γραμμή. Έχεις τόπο, δηλαδή δεν είναι πρώτος κόσμος. Σ' αγαπάει πολύ όμως. Ρε σκηνοθέτη δεν τους καταλαβαίνεις αυτούς. Τους βλάκες δεν τους καταλαβαίνεις. Τι να σε κάνω, θα μου πεις 5 δουλειές κάνει εδώ. Σωστό. Ναι, δεν το κατηγορούμε, ρωτάω, όχι, ως Θεού. Πάμε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ρωτάει ο κόσμος, ε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτα για τους παροξίδες κάτι. Επιβεβαιώνεται μετά το ΠΑΟΚ Πασόκ και εκπροσώπη του Τσοχατζόπουλου. Τώρα ήρθαν τα κλεψίματα σε Νουβού. Το επόμενο κόμμα. Λογικά πράγματα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Το επόμενο κόμμα τη εξουσία. Γιατί να διαφωνήσω. Αχαριστία, συγγνώμη, ό,τι θέλει είναι. Αχαριστία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ που σου διέγραψε τα χρέη. Με διέγραψε τα χρέη, όχι. Όχι, όχι σε μένα, δεν έκανε άστο. Δεν λέτε άστο. Δεν λέτε αλήθεια. Μοντάρετε την αλήθεια και την κάνετε ψέμα. Δεν διέγραψε. Όχι. Έκανε μια ρύθμιση για όλους τους επιχειρηματίες. Σε όλοι εσείς. Αχάριστοι και ζηλιάριδες, γιατί έγινε νομοθετική ρύθμιση, βγήκε νόμος, ψηφίστηκε, πλήρωσε κασέρι και τελείωσε. Πάμε, πάει, αδερφέ. Και τώρα κλείνουμε, εντάξει, δεν πειράζει. Τι ομάδα είσαι? Ό,τι θέλει, πρόσεχε. Ξέρω το παλικάρι, Αργιανώσε. Κύριε Χαπάρη. Τι θα είμαι να πούμε. Μία είναι η ομάδα που κάνει κουμάντο στην πόλη. Τι κάνει κουμάντο? Εννοείται ότι κάνει κουμάντο. Σε ποια πόλη? Σε αυτή που βρίσκεσαι. Καταρχήν δεν είσαι εδώ, εσύ στα χωριά παίζεις ακόμα. Όχι. Ναι, ανέβα, ανέβα και τα πούμε τότε. Ανέβα και τα λέμε. Επειδή πα
Επόμενη γραμμή, δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Εγώ με τον Άρη θα ασχοληθώ στην Αλφα Εθνική. Όταν θα ανέβεις με το καλό, θα ασχοληθώ στο αγωνιστικό σου κομμάτι. Ταλαιπωρήσου τώρα με τον Τσαλτίδη και άσε μας ήσυχους. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Έλα. Αυτοί και να ανεβούν θα ξαναπέσουν με τέτοιο κόσμο. Και εμένα τι με νοιάζει. Θέλω να σου πω. Επόμενη γραμμή. Πρόβλημά τους είναι. Εγώ λέω δεν ασχολούμαι. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, έτσι. Να κάνετε πολλές. Θέλω να πω σικές. Ασπρόμαυρες σικές. Ασπρόμαυρες. Γράφει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αυτό το μένος για τον ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι και τον γάμο του Σαββίδη να συντηρήσει. Έχουν σκάσει από τη ζήλια, ρε. Κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για έναν πατέρα ο οποίος πατρεύει την κόρη του ή το γιο του. Και κάθομαι και βλέπω εσάς τώρα να γελάτε, να κοροϊδεύετε, να χλεβάζετε. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω στο Φιλαράκι και στον Ροναλδό. Άκουσε, Φιλαράκι. Άκουσε με, ρε Φιλαράκι. Πάρε και τους άλλους, τους κίτρινους. Ναι. Και πάτε σε άλλη παραλία να παίξετε κουβαδάκια σας, γιατί αυτή η παραλία ανήκει μόνο στο ΠΑΟΚ. Μόνο μία ομάδα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό από πού το κλείνεις, αδερφέ. Πάτε σε άλλη παραλία. Άσε την παραλία, άκουσε με την παραλία. Την παραλία τώρα είναι και καλός ο καιρός να πάρεις και λίγο λαδάκι να πας να κάνεις. Παραλία Φιλαράκι, λάθος τα είπανε. Ποτέ δεν ήταν μόνο του ΠΑΟΚ. Ποτέ. Και δεν θα είναι ποτέ μόνο του ΠΑΟΚ, γιατί θα υπάρχουν Ηρακλειδείς. Άκουσε με, θα υπάρχουν Ηρακλειδείς. Άκουσε με. Την ιστορία με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ την έχεις δει. Τους κουτσούς. Άκουσε με, την ιστορία με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ την έχεις δει. Εσύ θα είσαι όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και εγώ το μικρό γαλατικό κορμό εκεί στο κέντρο. Ανυπόπτακτος θα είμαι μια ζωή. Άσε. Πάρε τον περιπανόμενο θείασο της άλλης ομάδας της πόλης. Μα αυτό δεν εσύ έκανες τα τσιμιτσικότσι κάποτε. Άσε, κάποτε τα τσιμιτσικότσι εσύ μαζί του έκανες. Άσε με. Άσε. Φέτος 0-1 σε κέρδισαμε στην κομμάτι του χρόνου. Επόμενη γραμμή. Σεβαστία. Ιούνιος είναι, δεν χρειάζεται να μπαλώνετε. Τώρα δεν κάνεις εκπομπές. Μα σας λέει και πού να πάμε για μπάκι. Λοιπόν. Να, ορίστε. Πάμε. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Αριανός από Πηλαία. Μα αρέσει, συνέχισε. Κοντινό στην Πουστάρα. Όπα. Τι έγινε, ρε παιδιά, είδατε το γύρο και είπατε. Πάμε, επόμενη γραμμή, με αυτούς δεν ασχολούμαστε. Δεν υπάρχουνε. Καλημέρα. Τι σε κάνω, ρε φίλε. Κάνε αύξηση κεφαλαίου και θα ασχοληθούμε. Τι κάνουμε. Καλά, δεν λέω. Αλφα Εθνική, Euro. Δεν μου έχει πει. Επόμενη γραμμή. Τι να κάνουμε. Πράγματα είναι απλά. Παιδιά, ο Τσαλτίδης το πρωί έχει εκπομπή στο. Όποιο δώσει ένα κόμμα στο ραδιόφωνο. Στο γνωστό ραδιόφωνο. Στο γνωστό ραδιόφωνο. Ξέρετε, φαντάζομαι. Τσαλτίδης, παιδιά, συνεννοηθείτε, τα βρείτε κτλ. Έτσι, Τζόρντα. Απλά. Όποιο δώσει το 1,2. Καλημέρα, μην ασχολείσαι, ρε. Θα χαλάσει την εκπομπή. Καλημέρα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Να σε ρωτήσω από την Παπαναστασία, πώ και δεν είδα περάσει που πάνε να βγει. Ό,τι και να κάνετε γάμα εθνική θα είστε. Θα είστε η κατάπτυση της πόλης. Δεν πάει να βρίζετε όσο θέλετε. Εγώ δεν πρόκειται να σας βρίσω για να φάω πρόστιμο 10.000 ευρώ που ως συνήθως γίνεται. Επόμενη γραμμή. Γεια χαρά. Καλημέρα, Ρατομπλέ. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα, κράτη. Επόμενη. Επόμενη. Σαλτίδη, έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Πρόσχετη, Ρατομπλέ. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Έλα, το προσπαθείο λέει σου έπεσαν τα χέρια. Καλά, Τζόρνταν, όντως, εγώ, παιδιά, λέω 5 αλήθειες. Όποιος θέλει να τις καταλάβει, τις καταλάβει. Επόμενη γραμμή. Άσου σήμερα τελευταίες εκπομπές. Εγώ είμαι παιδί του λαού. Δεν είμαι πάνω του σαλονιού. Αυτό δεν έχει σημασία. Μισό λεπτό, καλοκαίρι. Ο Σαββίδης, εφόσον ο ΠΑΟΚ είναι λαϊκό σωματείο, δεν έπρεπε να φωνάξει και παιδιά του λαού. Σωστό. Τι δουλειά είχαν οι κύριοι Καμένος, οι κύριοι Καραμαλής, οι κύριοι Παπαμινίκη, ο κύριος Μελισσανίδης που του χρόνου θα θέλουμε να κάνουμε ανεξαρτησία. Το φωνάζουμε και στο κάμπο. Στο γάμο του γιου σου, όποιον θέλει, φωνάει. Ερώτηση κάνω. Δεν θα δω καν και εδώ, αγγί και χαγιά σε κανένα πιο παλιό. Όποιον θέλει, καλή μου. Ερώτηση κάνω για εσύ. Σε ποιον κάνει την ερώτηση. Όποιον γουστάρει, καλή μου. Για μένα θέλει, αν θέλει. Ρε είναι προσωπικό. Ας φωνάξει και ένα μαζί, δεν έχω πρόβλημα. Ρε φίλε, έχει πρόβλημα, ρε. Όχι, δεν έχετε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ρε το παιδί του πατέρα μου. Εσύ δεν σε κάλεσε να πει. Εγώ δεν έκανα παράπονα εγώ. Άσε μα, μωρέ. Να ζήσω χίλια χρόνια, εγώ έκανα παράπονα. Εγώ έκανα κόλ
Καλά, είπα εγώ να μισήσουν τα παιδιά. Εσύ, δικαίωμά του δεν είναι. Και στην Disney όλο το κόσμο είναι. Εκεί πέρα να είναι στο κάτω. Μαγιά του είναι. Τι με νοιάζει εμένα. Εσύ, δεν πρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κόσμο. Το γεγονό δεν είναι του ΠΑΟΚ. Είναι προσωπικό δικό του. Καλό ή κακό είναι και ένα θεσμικό παράγοντα όμω. Σε ένα μεγάλο και λαϊκό σωματείο. Δεν φόρασε ένα λαϊκό σωματείο. Να κάνω λίγο μια ερώτηση εδώ στον Ολλανδό. Πε ότι είχε πρόεδρο τον κύριο Σαββίδη. Και σου φώναζε αυτά τα άτομα. Σαν ο παδός δεν θα ψιλοξενέρωνες. Εφόσον λες ότι έχω ένα φιλολαϊκό προφίλ. Τα προσκλητήρια για αυτά είναι. Όποιο γουστάρεις καλά. Δεν είναι το αντίθετο. Άντε πάλι τα ίδια. Ναι ρε παιδιά ρε. Είμαι από τους οπαδούς που δεν με ενδιαφέρει καθόλου τώρα. Πάμε στους αφήνους. Ειλικρινά. Ούτε έσκασα. Και μάθαμε μακάρι να μην σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Να σας πω. Δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε τι. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, γιατί είναι όπως το είπε και αυτός, είναι ο γάμος του γιού του και είχε δικαίωμα να τον κάνει όπως γουστάρει. Δηλαδή. Αυτό συμφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα να κάνω αθλητική εκπομπή και να συζητάω μισή ώρα για το γάμο του Σαββίδη, γελάω. Δηλαδή μισό λεπτό. Αν αύριο με φάνε. Αλλά συγγνώμη. Πάμε. Τώρα με το πουλί του γιου του Σαββίδη ασχολούμαστε που θα είναι μικρό μεγάλο. Πάμε το κάναμε. Μας έχεις πρίξει, θα λες και σε κάλεσε. Όχι, εγώ είπα. Εμένα, εγώ. Εσείς θα λέτε εγώ να κράζετε. Πάμε. Διόντως είπε φορτσάτο σήμερα, μια εβδομάδα. Πάμε. Γέννησε. Έλα, Κωστά. Όπα. Έλα, Αριανός. Μπορώ να μιλήσω. Επόμενη γραμμή. Καλές ότι εμείς κάνουμε κοιλιά. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα. Σύστα, καλά. Όσο και να προσπαθείτε, ρε σκουλίκια. Έλα. Και να προσπαθείτε να πάρετε λάμψη από αυτή την εκπομπή, στο Τσαρτινάκο θα καταντήσετε πάλι. Επόμενη γραμμή, τι θα σας κάνω εγώ τώρα. Έχετε πρόβλημα, τι δεν μπορώ να σας το λύσω. Καλημέρα, δεν ασχολούμαστε μαζί. Πάμε. Καλημέρα. Έλα, Ραφ. Έλα, φίλε. Ρεσί, να σου πω κάτι. Όλος ο πλανήτης βλέπει Euro, Copa America και το καβρόνι εκεί μας έχει πρίξει για το γάμο. Ποιο γάμο, ρε. Αυτός! Δείτε κόπα Αμερικά ρε φίλε, δείτε Euro, δείτε πολλά ρε. Εσείς κόπτεστε για το γάμο ρε. Θα δούμε μια αθλητική κουμπή, παίζουν εθνικές, Γερμανίες, Βραζιλίες, Αργεντινές. Καλά σε λέει μωρέ, λίγο μπάλα. Καλά. Λοιπόν, αν δεν μιλήσετε για το γάμο του Σαββίδη και για τον ΠΑΟΚ, όλες οι εκπομπές θα κλείσουνε. Να το. Είναι μια ομάδα αναφαινόμενο ΠΑΟΚ που ζει όλος ο κόσμος για το από αυτό. Φίλε, μας αδικείς τώρα, πες. Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ, για το γάμο μιλάς ρε. Ναι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε, το φαινόμενο είναι. Δεν μεγαλώνει. Αφήστε το να μιλήσει λίγο. Τοποθετήσου πάνω σε ένα μάτσο του Γιώργου να το σχολιάσουμε. Δεν βγήκε ένα να μιλήσει και δεν τον ακούμε. Πες μα για μπάλα, ρε φίλε. Πάλι το βλέπω να δούμε. Συμφωνώ μαζί σου. Τι είπε. Μπαλίτσα δεν την ακούσε, ρε φίλε, για μπαλίτσα δεν την ακούσε και το γάμο του Σαββίδη. Άλπισε σε κάνα Θεσσαλονικιό να μιλάει για μπάλα. Ξέρει κανένας Θεσσαλονικιός μπάλα που κάναμε τον Κόντο και τον Περπάτο πρώτους παίκτες, τον Τζαβέλα MVP στον ΠΑΟΚ. Για ποια μπάλα να μιλήσει αυτή η πόλη καθυστερημένη ρε. Έτσι καθυστερημένη. Ποια πόλη να μιλήσει για μπάλα ρε. Τον Τζαβέλα κάνατε MVP και τον Περπάτο πρώτο μάγκα εδώ πέρα. Περπατάνε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο Βίκτορ θέλει να μείνει με 6,5. Ναι, ο Βίκτορ θέλει να πάρει 7,5. Ο Ερασιτέχνης θέλει, ξέρω εγώ, λίγο ψηλάτη. Να σε ρωτήσω, ειλικρινά ξέρετε γιατί με τσαντίζει αυτό το πράγμα. Άσε με. Θα σου πω γιατί με τσαντίζει. Όχι, μην. Θα σου πω, έλα απλά. Λες ότι θέλω ένα παίκτη, δεν θέλω να πω για τον Πάου. Πες τώρα τι είναι ένα παίκτη, τον Κώστα. Και παίρνει 1,2. Και είναι ο Βίκτορ από δίπλα που παίρνει 300.000. Ναι. Και σου λέει, πήρε ο Κώστα 1,2. Και έβαζα όλη τη βρωμιά εγώ. Δεν μπορώ να ζητήσω 700 στάρικα. Τι συμφωνεί. Λέω, τι συμφωνείτε εσύ, ρε. Ρε φίλε, εγώ έχω αυτόν υπάλληλο και το δίνω 50 ευρώ τη μέρα. Ναι. Και σένα σε κάνω συμφωνία 20 ευρώ να σε πάρω. Εσύ επειδή δίνω αυτόν 50, θέλεις να... Άκουσε με, εάν κάνω και τη δικιά του τη δουλειά και αυτός κάποια στιγμή φύγει και μου πεις θέλω να σε κρατήσω, θα σου πω το άλλο τον έδινες 50, θα δώσεις και σε μένα 40, δεν παίρνω 20. Και εγώ δεν θέλω να σε κρατήσω και σε διώχνω. Ποιο είναι το πρόβλημα. Καλά στην ομάδα, καλά στην εταιρεία. Άρα που κάλαμε την ομάδα τώρα. Αμάν. Άμα τον κρατούσε τον Βίτορ, ο Βίτορ θα ήταν ο πρώτος παίκτης. Δηλαδή θα ήταν αυτός, για να σου δώσω να καταλάβεις, εκείνος ο Ιταλός που είχαν τη δεκαετία πριν καλά. Ο Βίτορ, παιδιά, εγώ θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήταν στα πλέον από τους κορυφαίους παίκτες. Ήταν όντως από τους κορυφαίους παίκτες. Λοιπόν, αλλά επειδή ψάχνουν πιο γρήγορο στόπερ, το ξέρω το θέμα.
Δυο στον περκιόλα γρήγορα, δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία. Άφηνε την μπάλα να περνάει με τον Αστέρα Τρίπολης μαζί με τα φιλαράκια του. Λέγε, μπράβο, Βίτο. Λέγε, Βίτο. Τώρα κακό. Κακό. Κακό που δεν τον αφήνουν να φύγει τώρα, έτσι. Κακός. Καλά κάνουν και τον αφήνουν. Άλλο τι δηλαδή. Προφανώς. Μπράβο. Ακούω ένα μήνυμα τι λέει. Λέω. Πού να σε καλούσαν και όλα τι θα έλεγε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Αυτό ακούστε. Εγώ. Από του μεγαλύτερου κριτέ του Τζόρνταν. Ειλικρινά αυτό θα πρέπει να το λέτε στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ και όχι στον Τζόρνταν, γιατί τουλάχιστον χωρίς να τον υποστηρίζω έτσι, γιατί τον κράζω για 500.000 θέματα που λέει. Αλλά κερνάει ένα εκλέρ στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στους δημοσιογράφους και την επόμενη μέρα οι δημοσιογράφοι αυτά τα σάλια και τα μάλια που γράφουν στην εφημερίδα μα τα μαζέψεις. Δηλαδή σου λέω κάνεις άνετα μωρομάντιλα για την επόμενη εβδομάδα. Επόμενη γραμμή πρωτοδιάλειμμα. Ναι, φίλε. Αυτό που μπορεί να πάρει, παρακαλώ, το Πετκανίτσα ένα τηλέφωνο μια στιγμή. Όχι, ρε φίλε. Είναι με τη μαμά σου, Πετκανίτσα, αυτή τη στιγμή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Επόμενη γραμμή. Είναι ανύπαντρος, είναι ανύπαντρος ο Πετκανίτσα. 41-42. Ναι, φίλε. Έλα, ράπ. Έλα, φίλε. Έλα, μωρή καψούρα μου, πού είσαι. Τι να γίνει, ρε φίλε. Ακούς. Λοιπόν. Καταρχήν είσαι επιπρέδου τσάντο, δεν και εσύ και το πάνω σου είναι τοπικό. Α, στα σάλια, φίλε, μπε στο θέμα. Για τον Γιώργο θέλω να μιλήσω. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει και τίποτα σημαντικό. Τι ήθελες να δεις δηλαδή. Πιο φρεσκάδα, πιο μπάλα, πιο τέτοιο. Πιο τέτοιο, πιο μπάλα, πιο φρεσκάδα. Πιο τις ομάδες δεν παίρνει, τις βλέπω ταλαιπωρημένες. Πολύ down τις βλέπω. Είπε κάτι ο Γιώργος εκτός αέρα, πες το. Για ποιο πράγμα. Θα περιμένουμε να δούμε τις ομάδες. Το είχα πει και εγώ. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε καλό. Δεν έχουν μεγάλους παίκτες. Έτσι ακριβώς. Γιατί θα κυνηγήσουν οι παίκτες να πάρουν διαγραφή. Έτσι. Απ' τους άλλους μην περιμένεις πολλά. Εντάξει, είναι και το πρωτάθλημα που παίζουν τα παιδιά. Δηλαδή ο Μπέρκ θα είναι σίγουρα πολύ πιο ξεκούραστος από ένα νερούλεϊ που έχει παίξει 80 μάτς με τον άλλο που έχει παίξει. Άλλο λέμε. Συμφωνεί και ο φίλος και ο Γιώργος και εγώ ότι δεν περιμένω από τον Ρονάλντο μεγάλη μπάλα. Δεν περιμένω ποιος έπαιζε σήμερα. Λεβαντόφσκι μεγάλη μπάλα. Περιμένουμε. Ναι, αλλά είναι αρχή του Γιούρο. Μετά δηλαδή τι θα δούμε. Τι να κάνουμε, λέει. Άμα φύγουν τα λιμάνια σου, λέει, τι θα γίνει μετά. Παίκτες είναι κι αυτοί. Έτσι. Όταν ο άλλος έχει παίξει 80 και 70 μάτς και δεν παίζει φιλικά τα μισά. Όπως εντάξει, δηλαδή, όταν ο άλλος παίζει και κάθε εβδομάδα το βάζουν 3 αγώνες σε μία εβδομάδα και εμείς λέμε παίξαν τα παιδιά 4 αγώνες σε 15 μέρες και δεν μπορούν άλλο. Και οι άλλοι το παίζουν αυτό επί 8, 10, 15 χρόνια σε ρί. Εντάξει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και καταρχήν, άμα βάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο με το αγγλικό δίπλα-δίπλα, θα νομίζω ότι οι άλλοι το βλέπει σε slow motion. Οι άλλοι έχουν κάνει 4 ευκαιρίες σε 2 λεπτά και εσύ στα 2 λεπτά. Τα ωραία μάτς θα τα δούμε στα νοκάουτ. Ναι, τα ωραία μάτς θα τα δούμε στα νοκάουτ. Είναι τώρα βάζει το φαβορή ένα γκολ και κάτι τέτοιο. Τον εδώ τον αξίδι στο δίπλα μου ραγκλάκι δεν έχω κάνει. Σε λίγο τώρα που κηρύξω έτσι. Διάλειμμα, πριν πάμε σε διάλειμμα. Τι ακούω, Θεέ μου. Πριν πάμε σε διάλειμμα. Δεν έχω στηρίξει. 6-9-40, 9-29, 9-33 για τα κουνέλια. Και στη Δωρηλαίο πίνω τον καφέ μου στον Πρωτόταυρο. Με κερνάει καφεδάκι από το μηχάνημα. Γιατί. Άντε να κεράσει ο Τζόρντα, άντε να κεράσει ο Ρόμπερτ. Είναι άπλα στη Δωρηλαίο ο Πρωτόταυρο. Δεν κερνά κανέναν καφέ πουθενά. Πολλά έκαιρνα εγώ. Άντε λοιπόν, που τότε ερχόμαστε για καφέδε σε ράπ κερνάει. Διάλειμμα. Κρέτηση αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκο Μπότσαρη γωνία. 231-085-27-27. Κάτι καίγεται, κάτι καίγεται, παιδιά. Λοιπόν, σκάστε. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Κωστή. Έλα, φίλε. Γι' αυτό που σου είπα προχθές η μοντάζ από τα διόδια, έπεσα μέσα, έτσι. Για τα διόδια. Που είπε ο Ιβάν για τους 8 Ματέους και Ματέους. Ναι, ο Ματέους, ναι. Ναι, μέσα, ναι, εσύ, ναι. Ο Ματέος ήρθε. Τι τυπογράφει. Μπακ δεξί, δεν είναι ο Ματέος. Ναι, ναι. Χειρότερος από τον Όχι, δεν είναι δεξί μπακ, είναι μέσος είναι. Τι μέσος είναι. Μπακ δεξί. Μέσος είναι. Μέσος είναι, παίζει στην άκρη, εντάξει. Τρεις θέσεις παίζει ο παίχτης. Ναι. Μέσος είναι. Ωραίος είναι. Πολύ ωραίος. Ναι. Το χαράς είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα θα έρθουν άλλοι 5 νοματέοι. Ακούς Κωστή, να θυμάσαι. Ναι. 12 του μηνός, άλλοι 5 νοματέοι. Δεν μου λες, την ΕΠΟ θα την πάρουμε. Εκεί πάει η δουλειά. Κατά 90% ναι. Εκεί πάει η δουλειά. Κατά 90% θα την πάρουμε. Λοιπόν, άκου τώρα, Τάσο. 18 Ιουλίου
Θα σας πω αν πάρουμε την ΕΠΟ. Τάσο. Ναι, παίζουν Τζόρνταν. Ποιος θα την πάρει την ΕΠΟ. Άκου, άστα, πάλι εντάξει. Ποιος. Αρχηγός θα είναι Βαγγέλης. Άκου, άκου, φίλε. Ο γραμμένος. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Μόλις κάνει το διπλό η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, θα σας βγάλω. Άστα βρε τώρα, δεν την πάει. Του Μελισσανίδη με το Παπιόν στο γάμο του. Άμα το κάνει το διπλό μέσα στην Τούμπα μάγκικα και παίξει μπάλα χωρίς διαιτησία, μπράβο της. Καλά. Ναι. Λοιπόν, Τάσο, του συναντάω αυτού τη ΕΠΟ, τη Ενώση δηλαδή, κάθε νομό που πηγαίνω, ξέρω εγώ, ξέρεις, τελευταία αράζω και σε κάνα μαγαζί εκεί που είναι αυτοί. Ναι. Αυτοί οι αντίπαλοι, όλο λένε, λέω, τι θα κάνουμε, πού ψηφίσουμε. Θα δούμε για το καλό του ποδοσφαίρου. Πρόσεξε να δεις. Ποιος. Όλοι οι αντίπαλοι για το καλό του ποδοσφαίρου θέλουν να ψηφίσουν. Λέω καλά, ρε κουβάλα, μέχρι τώρα το καλό του ποδοσφαίρου ψήφιζες. Ναι. Λέει εντάξει, θα δούμε. Λέω ποιο να πες όνομα. Θα δούμε. Λέω κανονίστε, ελάτε, γιατί μετά θα είναι αργά. Εσύ είσαι βλάχος. Ναι. Αυτή είναι αυτή η τζάμπα δεν σταμάτανε. Αυτή ξέρω. Ζήκο δεν τη δίνουν τζάμπα. Ναι. Θέλουν λεφτά. Θα χάσετε που θα χάσετε, θα παρακαλάτε μετά. Ακούω Χαϊβάνι. Άσε τώρα. Δεν είναι σαν και εσένα που έκανε 7 ταξίδια. Άσε τώρα. Και δεν έκανε ούτε την εξάρτηση. Το κομμάτι αυτό έχει δίκιο τώρα. Είναι τελειωμένο. Τελειωμένο είναι Τάσο. Καλά. Δεν είναι σαν και εμάς αυτή. Τελειωμένο. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο. Να πεις και κάτι τελευταίο. Πάνε σε 10 μέρες που είναι η πρώτη γενική συνέλευση. Λοιπόν, είναι δεικτικό. Όλοι το πήραχαν πάρει ότι την έχω να την πάρει ο Σαββίδης με το Μελισσανίδη και όλοι πάνε με το δυνατό. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Όλοι πάνε με το δυνατό. Φίλε, ακούγοντα δεν σου προκαλεί εντύπωση. Αυτό που λέει ο Σαββίδης, τώρα που βλέπει τον Τωμά Μητρόπουλο να είναι με αυτού, καταλαβαίνει τι παίζει. Όλοι πάνε με το δυνατό. Σταμάτα λίγο. Παρτούζα την έχω, δεν πάει να την πάρει. Καλά. Εντάξει, γιατί την εξουσία αρέσει, Παρτούζα αρέσει, δεν μπορεί να την πάρει. Μια ο ένας, μια ο άλλος, τελείωσε. Ναι, μια χαρά πάρουνε. Ο Τίγρης πάει να πάρει να πούμε τζάμπα την ΕΠΟ. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Ο Τίγρης, ο Τίγρης που πιοκέφαλε εσύ και εσύ και εσύ. Άντε βρε, που πιοκέφαλε άνθρωπε εσύ και εσύ. Ο Τίγρης είναι, πάει να πάρει την ΕΠΟ τζάμπα. Θα βρεθείτε προεκπλήξεως. Αν θέλετε την ΕΠΟ, πάρτε την μόνη σας. Συμμαχίες θα σας βγουν σε κακό. Άκου, λέω εγώ. Άκου. Ναι. Για να πάρεις τώρα, για να αλλάξουν τα δεδομένα στην ΕΠΟ, ναι. Είτε μόνος ο Σαββίδης, είτε μόνος ο Μελισσανίδης, είτε μόνος ο Αλαφούζος, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Ήταν τόσο οριζωμένο αυτό το σάπιο το σύστημα κάτω, που δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, τώρα βάζουν από κάτω από την πρωτεύουσα τις διχόνοιες αυτές, ξέρεις, θα σας κάνει έτσι. Θα σας κάνει αλλιώς. Για να μαλώνουν από τώρα. Στο λέω σήμερα, αν δεν κατέβει ο Κιτζίκης με την παράταξη του Χοντρού, θα κατέβει ο Σπύρος Καλογιάννης. Και αν τους πάρει τις εκλογές ο Κιτζίκης και ο Καλογιάννης, εδώ δεν ξέρουν ακόμα αυτοί. Ποιος Καλογιάννης, βρε, δεν υπάρχει. Ο Σπύρος Καλογιάννης. Δεν υπάρχει. Άκουτε σε λίγο. Άκουτε σου λόγο, δεν υπάρχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Τι λοιπόν. Λέγε. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Τζόρνταν, για κάνε ένα πρώτο σχόλιο λίγο για τις μεταγραφές ως τώρα που πάω. Κάτσε να τις δούμε, τι ρε φίλε. Τι θέσεις, για τις τρεις που έγιναν. Ναι. Τι είναι, τι δεν είναι, τι θέσεις παίζουν. Δεξί μπακ είναι ο πρώτος. Τι κενά καλύπτουν. Ανάλυσε το λίγο, αγόρι μου. Τόση ώρα δεν μίλησες για τις μεταγραφές. Όποιες και να είναι αυτές. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα μισό λεπτό. Μεταγραφές μόνο το δεξί μπακ που πήραμε από την Τύπρο πάνω αυτό να δω. Ναι. Εκείνος είναι γρήγορος να πούμε και κατεβαίνει μπροστά. Πώς το λένε. Η πρώτη μεταγραφή ο... Το λέει ο Μάτος. Ο Μάτος. Ο Μάτος. Πέφε και σε βρε Ραπτόπουλο λίγο. Τι πέφτει σε αυτή. Είναι υγιείς, έχουν γεμάτες χρονιές. Τι χαρακτηριστικά. Ο άλλος από την Κεσεμπιλίκη που έρχεται αυτός ο Μαύρος έχει τρομερή έκρηξη. Αυτό τον, ναι. είχε πάρει από την Μαρίτιμο η Πόρτο. Λοιπόν, τώρα δεν τον παρακολουθήσαμε να δούμε τι πώς είναι. Εντάξει, τέσσερα χρόνια δανεικός δεξιά και αριστερά. Άκουσα τον Κουλιανό, ο οποίος ήταν πολύ ενθουσιασμένος με τον Φταλμά. Ναι, γι' αυτόν μιλάω. Αυτό που πήραμε τώρα. Ναι. Πολύ ενθουσιασμένος. Επίσης άκουσα τον Μάτζιο, ο οποίος τον θεωρώ πολύ άνθρωπο, δηλαδή με ωραίο λόγο, αλλά τρελάθηκε με το που άκουσε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το Ματέους, το Βραζιλιάνο. Το Μάντζιο, το Γιώργο το Μάντζιο, τον έχω σε τρομερή υπόλοιψη εγώ, να ξέρεις. Και εγώ. Είναι... Το Μετρόπολης. Ναι. Ξέρει πουλάκι λαμπάλα, τους παρακολουθεί από κοντά όλους. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει λέει, το Ματέους, για μένα είναι καλύτερο μου μεταγραφή που πάρει. Εγώ το Γιωργάκη το Μάντζιο. Με χαρακτηριστικά φοβερά τα ανέλησε και περίμενα από εσάς
και από τον άλλο του Μπαουτζή αλλά και από τον Αυτόπουλο να πείτε ποιο εγώ φίλε είμαι, να τοποθετηθώ λίγο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος ρε φίλε. Να τοποθετηθώ. Εγώ προσωπικά γενικά το έχω αυτό σαν κανόνα και το φαν μπάστε να μου φέρουν. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ταιριάξει με το κλίμα της ομάδας. Στη χημεία και στη χημεία. Δεν λέω, δεν μπορώ να βγω εγώ και να πω. Ναι, δεν μπορώ εγώ λοιπόν να βγω και τι στέλνεις. Κοίταξε, ο Μάτος τον ξέρουμε από τον. Εγώ τον είχα δει στον τελικό με την Τύπρο. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, δεν μπορώ να έχω άποψη. Βρε παιδί μου, πεχτούρα είναι. Χωράει καλά ναι. Η ομάδα, κάνει γρήγορα μεταγραφές. Πολύ γρήγορα, ο σχεδιασμός είναι ο καλύτερος τον τελευταίο χρόνο. Εμείς πέθαρε Τζόρνταν λίγο. Ναι, ναι, έτσι είναι. Μ' αρέσουνε. Φέτος μ' αρέσουνε πολύ. Θέλω να δω τι center back θα πάρει και τι δεκάρι. Εγώ ρε φίλε, έχω ένα φίλο Ολυμπιακό. Back δεξί καλό μπορεί να βρεις. Εύκολα. Ο Μάτος είναι. Ναι, back δεξί καλό μπορεί να βρεις. Άκουσε, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, χειρότερο από τον Κίτσου και τον Σκόδρα back σου βρίσκα κι εγώ. Δεν θα σου βρίσκα δηλαδή χειρότερο από τον Κίτσου και τον Σκόδρα. Του Κωνσταντίνη είναι τελειωμένος. Αν παίρνουμε παίκτες εκεί που πουλάμε. Ναι, και γρήγορα. Εντάξει, ωραία. Όχι όπως άλλους. Καταρχήν η πρώτη μεταγραφή ήταν δεξί μπακ και εμένα μ' άρεσε γιατί εκεί πουλούσε η ομάδα, να ξέρεις. Αυτό με γες. Έγινε παιδιά, γεια. Γεια χαρά σου. Εγώ εχθές πήγα ένα ταξίδι με ένα φίλο μου Ολυμπιακά. Το Κορδελιός τι λένε. Λοιπόν, τι να με λένε. Άμα εσύ κράει τον πρόεδρο στο μεγαλομέτο χώρο, φίλε, τι να σου πω, πρόβλημά σου. Εγώ αυτό θέλω. Βάσει του μηνύματος να απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Πήγα χθες στη Σκίδρα, σε ένα μέρος να πούμε εδώ συνέδεσα, στη Σκίδρα, με ένα φίλο μου Ολυμπιακάκια. Κώστας Μαργαρίτης. Μου είπε, βγάζω καψούρα με το Σαββίδι. Πολύ τον γουστάρω, μου λέει. Είναι ο μόνος στην Ελλάδα που πληρώνει. Λοιπόν, δηλαδή ο δικός μας λέει δεν κάνει τίποτα. Χρόνια τώρα, τι να το συγκρίνω εγώ μου λέει με τον άλλο τον προηγούμενο. Τζιγκοβάνι, Ριβάλτο, Καρεμπέζε, Ελίες, όλα τα άλλα. Τι μας φαίνεται αυτός, τίποτα. Έχω πάθει πλάκα λέει. Μα και φαίνεται, έχει γίνει πρόταση από. Μου το λέει φίλος μου Ολυμπιακός. Μαργαρίτης Κώστας, το λέω και στον αέρα. Έχει γίνει πρόταση 7 εκατομμύρια για Μασουάκου. Τον αρετό. Και είπε όχι γιατί θέλει 10. Παιδιά, ακούσατε τον Ιτέγε πόσο τον πουλάει. Τώρα το άκουγα. 10 εκατομμύρια λέει δίνουν οι Κινέζοι να πάρουν Ιτέγε. Μπορεί. Παιδιά σα λέω ο τύπος έχει μπει στο κόλπο. Βέβαια, ο φίλος από την Αφιάλη είναι αυτός. Βενφίκα. Τα πήραμε φίλε. Αυτό που λέει ο Ολλανδός, ο Γιώργο τα λέγαμε και πριν μεταξύ μας. Έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός στο κομμάτι. Έχουν 10 ομάδες με κάποιους μάνατζερ στην Ευρώπη. Να λέμε το σύστημα πυραμή, αυτό λέει τώρα. Επόμενη γραμμή, φτάνει. Συγκεκριμένες ομάδες, Μπεφίκα, Ρώμα. Δηλαδή, Ρώμα τώρα βλέπω, παίρνει ένα, παίρνει ένα. Αυτή είναι η ικανή. Θέλω να δίνει στο Σάμαρι 10 χαρτιά τώρα. Αυτή είναι ικανή, σε τρυπήσαν και στη φιλανθρωπία εδώ πέρα. Τι πράγμα? Σε τρυπήσαν και στη φιλανθρωπία. Ποιοι? Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο? Τι για ποιο λόγο? Πες μου το λόγο. Το παιδάκι τον Ορέστη, ναι. Μόνο αυτοί ενδιαφέρθηκαν. Αυτοί το κάνουν για διαφημιστικούς λόγους. Και ο δικός πανηγύρια και κάμους. Γιατί το ανέφερε κανένας στο δικό μου? Ποιος που? Το ανέφερε κανένας στο Σαββίδι? Ποιος που τι? Το ανέφερε κανένας στο Σαββίδι? Δεν το ξέρω. Ποιο τι να ξέρει ο Σαββίδης? Δεν το έμαθα ο Καλαπαπάς και δεν το έμαθα ο Σαββίδης. Ναι, δεκάδες προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, αυτός που δίνει τις ειδήσεις για τους επόμενους προπονητές είναι ο Σάββας ο Δημοκρατής. Δεκάδες προβλήματα είναι στην κοινωνία κάθε μέρα. Το γνωρίζει αυτά ο μεγαλομέτωχος. Να είσαι σίγουρος ότι βοηθάει ο μεγαλομέτωχος. Κάθε εβδομάδα από τα εισιτήρια της Τούμπας, αυτό το καθιέρωσε για ένα ποσοστό, τα δίνει για τέτοιο σκοπό. Στον κόσμο. Ναι. Πάμε. Καλημέρα. Για να σα πω ότι μπορώ να μιλήσω ούτε θέλω. Όχι φίλε, δεν μπορείς. Επόμενη γραμμή. Έλα, δεν έβρισε. Επόμενη γραμμή. Του χρόνου. Με το καλό. Να κλείνει η αύξηση και μετά. Καλημέρα. Έλα, Ραντόπουλε. Έλα, φίλε. Μη. Γιατί σκόμισε, Ραντόπουλε. Επόμενη γραμμή. Έτσι. Ας έναν Αριανό να μιλήσει ρε. Μαγαζί δικό μου δεν είναι. Και δύο θέλω να μιλήσω και εσύ ρε. Μαγαζί μου δεν είναι. Θέλω ένα πελάτη ρε φίλε. Μπορεί να πάω εγώ στη μαμά Τερέζα τώρα απέναντι και να τον πω τώρα να δώσ' μου δυο λουκάρια και μην δεν σε δίνω ρε φίλε. Δεν σε γουστάρω. Δεν γουστάρω τη μάμπα. Τι λες ρε μάλα. Κάνει και να μην σου δώσω. Δεν σου δίνω ρε φίλο. Πήγε ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ναι. Στην Μεσύμβρια. Λέει γεια σας, λέει ένας άντρας με γύρω και τα λοιπά. Περάξτε έξω κύριε. Εσύ δεν είσαι λέμε τον Αυτόπουλο που κάνεις εκπομπή. Λέει περάστε έξω κύριε. Κλαίω. Α ναι. Περάστε έξω κύριε. Λέτε το χωριό μας κούνου ποχώρι λέει. Κάνετε. Μην είναι νηστικός για να μάθεις. Σύρεπο και σύρεπο δηλαδή σε όλα δεν τον τόπο στο σου και όλο. Περάστε έξω κύριε. 500 φορές. Εγώ όταν ήμουν 16 χρόνια πήγαινα στην δισκοτέκ μου λέει δεν περνάς. Όπου σκοτώσε κύριε να πάω λέει δεν περνάτε εσείς κύριε μικρέ. Ναι μισό λεπτό. Το θεωρείς σωστό.
Το θεωρώ σωστό. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή, πάρε λίγο το πετκάνι, σας παρακαλώ. Επόμενη γραμμή, επόμενη. Έλα, έλα, άιντε, στο Τζαλτίδι. Στο Τζαλτίδι με τον Κόμι και τον Σαββαρίδι. Σήμερα έχετε κάνει... Επόμενη. Τι ώρα λυθιλήσω. Ναι. Έλα, Κωστά. Ναι. Έλα, Μακός. Όχι, επόμενη γραμμή, δεν σε ακούω. Τι κουφός είμαι, με ρωτάς πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Επόμενος, ναι. Ναι. Έλα. Ο άλλος από μέσα θα τρελαθεί. Παρέτησε το δηλώσει. Θέλω πίσω την πόρτα μου. Επόμενη γραμμή. Έλα, δεν τα ράβει. Ο άλλος έχει σαλτάρι. Ο άλλος έχει σαλτάρι. Έλα λίγο την αντίληψή σου. Τακ, 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 τα τηλέφωνα βολίδα. Καλημέρα. Τον έχει κάνει τσακάλι τον άλλο. Τσακάλος είναι από ο Καστοριανός. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Γιατί ρε. Επόμενη γραμμή. Έλα, ρε φίλε. Γιατί εγώ δίνω στον Τζαρτίνη που είναι φίλος μου πελάτες. Επόμενη γραμμή. Μένα μου αρέσει που παίρνετε και φόρα. Καλημέρα. Έλα, Κώστα Μακώς. Σ' ακούμε, φίλε. Έλα. Δεν ακούω γραμμή. Λέγε, λέγε. Επόμενη γραμμή, τέσσερις φορές είπες έλα. Στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να μάθετε να είστε γρήγοροι. Ακόμα και το βρίσιμο που πρέπει να κάνετε, πρέπει το γρήγορα. Μια συζήτηση Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί είστε αργοί. Γενικά είστε αργοί. Δεν έχουμε γραμμή. Στη Θεσσαλονίκη είστε λίγο καθυστερημένοι. Επόμενη, καλημέρα. Έλα, Σπήλιος, Ολυμπιακός από Κερατσίνη. Αποκλείεται. Αργιανός είναι αυτός. Αδύνατο, επόμενη γραμμή. Αυτός αποκλείεται. Δεν υπάρχει Σπήλιος με την Αδύνα. Δεν ξαναπάρει αυτός από Κερατσίνη. Δεν πήρε. Ποτέ. Όχι, ρε, έβρισε τώρα ο Αργιανός. Αργιανός ήταν το χαϊφάνι, το πήρε καμπάρι αυτή. Ναι, Αργιανός ήταν. Σπήλιος, Αργιανός, Ολυμπιακός. Εντάξει. Υπάρχει Σπήλιος, αλλά δεν είναι από τον Κερατσίνη. Ναι. Το ξέρεις και αυτό τον Ολυμπιακό. Βαστέλια τον έδινε, ρε. Τι λέω. Τι κουφάρα. Επόμενη, ναι. Στους Ολυμπιακούς ο Τζόρνταν. Αγαπιέστε. Είναι ένας έρωτας. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Έλα, ο καλλιτέχνης. Να, έλα, τέλος. Τζόρνταν, θέλω να τελειώσω κάπου. Καλή καλλιτέχνη. Μέχρι πρωίας. Μέχρι πρωίας, μετά τις 3 εμφανίστηκε και ο Τζόρνταν. Γεια σου, καλή καλλιτέχνη. Τι κάνεις, καλά. Όλα καλά, εσύ. Με τον Αντώνη μαζί του. Καλέ, πόσες φορές έχω πάει στην Πολύχνη, δεν σε είδα. Γιατί δεν ήρθες καλλιτέχνη στην Πολύχνη? Γιατί με πήρες ένα τηλέφωνο. Γιατί πρέπει να σε πάρω τηλέφωνο, ξέρεις. Τις Δευτέρες πηγαίνω εκεί. Και μαλώνω με τους παοξίδες, ναι, βεβαίως. Παίζω μπυρίμπα με τον. Παίζω μπυρίμπα με τον Τζόντα. Α, μα και ποιος κερδίζει? Εγώ δεν ξέρω να παίζω. Αυτός κερδίζει. Τι παίζετε, θηλυκιά ή αρσενικιά? Θηλυκιά, καλέ. Α, ωραία, λοιπόν. Ολλανδέ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Πώς θα βλέπεις, ρε. Άκουσε, 150 μέτρα, 150 μέτρα, η αυτόρευε ζήρα 10 από το Ελέκτρα Παλάς. Διαφεύγει, θα πάρει δεν παίρνει. Με τις φραγίδες ο άνθρωπος. Πήρε τις φραγίδες, πήρε τα βιβλία, πήρε δρόμο, έφυγε. Τώρα πάει με μία. Τι άσε. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ξαναγυρίσει. Ναι. Πού? Είτε αυτός, είτε κάποιος εκπρόσωπός του. Ποιος? Με όμο Θεός, ο Έλκο θα βάλει, ας βάλει όποιο θέλει. Κάποιος θα εμφανιστεί. Τους παραμυθιάζει ότι θα γυρίσει, θα πάρει τα φράγκα από το βέλιο και την κουπανίσει. Καλά, σε λέω. Σου λέω λοιπόν ότι ούτε φράγκα θα πάρει. Γιατί κάποιος πρέπει να εμφανιστεί. Ναι. Και υπάρχει, να σου δώσω και ένιση, υπάρχει ένας από πίσω αγόρι μου τώρα, που έχει κατασκευαστική εταιρεία. Εμένα ρώτησε, όταν θα μιλάτε στον Τζόρνταν θα το δίνετε σε μένα και όταν θα λένε Ολλανδό θα σας απαντάει ο Τζόρνταν. Άμα θέλεις καμιά πληροφορία ρώταμε. Άμα θες καμιά πληροφορία τώρα στην έντυρη πυργή Jordan.fm πάμε. Λοιπόν, άκουσε με. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Παπαθανασάκης, και το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά, ότι θα δεχτεί ο κόσμος του Ηρακλή μεταβίβαση των μετοχών, χωρίς αυτός που θα πάρει τις μετοχές να αναλάβει άμεσα, δηλαδή σου πω με τιμής υπογραφές, να πληρώσει και το χρέος του Ηρακλή. Πόσο είναι? 3 εκατομμύρια. 3 και κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που θα γίνει η μεταβίβαση του Παπαθανασάκη, θα έχουν εξοφληθεί και τα χρέη του Ηρακλή. Εάν δεν εξοφληθούν τα χρέη του Ηρακλή, δεν μπορεί ο Παπαθανασάκης να φύγει. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο Παπαθανασάκης τα χρέη τα έχει επάνω του. Ναι. Για να αφήσεις τα χρέη και να φύγεις πρέπει να τα φορτωθεί κάποιος άλλος. Αυτός ο άλλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει, γιατί ζητάει και λεφτά ο κύριος Παπαθανασάκης για να φύγει, και σίγουρα σε ένα χρεωμένο μαγαζί δεν θα δώσεις και λεφτά για να το πάρεις. Ναι, αλλά να κάνω μια παρένθεση. Δεν γίνεται. Άμα πάει στον Καναδά πανευρέστα τον Παπαθανασάκη. Ο Παπαθανασάκης στον Καναδά μακάρι να πάει και μια ώρα αρχίτερα και θα τον στέλνω και μια λαμπάρα. Μην πάρει και τα λεφτά όμως. Τα λεφτά δεν πρόκειται να τα πάρει του Βέλιου, γιατί ο Βέλιος είναι ενημερωμένος και δεν θα κάνει κάτι εις βάρος του Ηρακλή όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Το παιδί θέλει να βοηθήσει και το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή. Και δεν είμαστε τα γάρια που θα. Εκτός αυτού, ναι, λοιπόν, επειδή ο καιρός περνάει,
Και θα, σε λίγες μέρες θα δει και το κλιμάκι της ΕΠΟ στην ΠΑΕ. Θα πρέπει να υπάρξει άνθρωπος που θα πρέπει να τον εκπροσωπήσει. Κρατήστε μια εκεί πέρα δεν θα πάει ο Βέλης. Δεν μπορεί λοιπόν να, να ξεφύγει πολύ αυτό το κρυφτό. Ίδιος μπορεί να μην έρχεται. Μπορεί να πηγαίνει μόνο σε εκτός έδρας μας. Στο Κατατζόγλου να μην έρχεται. Αλλά κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να επιτελούν το έργο της δίκης. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Δεν θα υπάρχει κανείς, γιατί πολύ απλά η πόρτα του κυρίου έκλεισε με τη μία διοδότηση της ομάδας. Όσο καλύτερα, όσο περισσότερα και γρηγορότερα το καταλάβει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει χρόνο πλέον στον Ηρακλή για να μας δείξει το πλάνο του. Τελείωσε. Καλό είναι να σηκωθεί να φύγει και να πάει λοιπόν, στο καλύτερο. Άκου τώρα να κάνω μια ερώτηση και να πει ο Τζόρνταν. Γιατί ρωτάω και τον Τζόρνταν βασικά. Υποτίθεται ότι είστε οι αντισυστημικοί και δεν συμμαζεύετε. Ναι. Είναι. Λέτε ότι ξέρετε ότι είναι στην Αθήνα στο γνωστό ξενοδοχείο. Ναι. Γιατί δεν πάτε λοιπόν οι 4.000 ή 400 που είστε να κλείσετε εκείνο το ξενοδοχείο και κάθεστε εδώ και κλαίτε τη μοίρα σας. Αλλάξει άλλο ξενοδοχείο, δεν μπορεί να το βρει εκεί πέρα. Το θέμα ξέρει. Καλλιτέχνη, πήρε χαμπάρι ο Παπαθανασάκης ότι δεν έχει μέλλον πλέον στον Ηρακλή και τώρα ό,τι προλάβει και πάρει. Θέλει να πουλήσει το Βέλιο. Άσε με να ολοκληρώσω λίγο. Να δώσει το Βέλιο, να πάρει τα φράγκα και να την κοπανίσει. Από πίσω υπάρχει ενδιαφέρον βέβαια ενός ανθρώπου έξυπνου και μεγάλου επιχειρηματία λοιπόν που έχει κατασκευαστική εταιρεία. Πού την έχει? Εδώ στην Ελλάδα μέσα. Αφού δεν κατασκευα... Από την Νότια Ελλάδα είναι, αλλά υπάρχει, κάνει και δουλειές, ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα. Λοιπόν, ο οποίος βάζει βέτο, προσπαθεί να μην τον δώσει τον Βέλιο αυτός, να τον δώσει αυτός που θα έρθει ο κατασκευαστής για να πέσουν τα λεφτά στην ομάδα. Σωστά. Αυτό είναι το έργο. Καλό. Το είπα και την προηγούμενη Δευτέρα λοιπόν πάνω στον αέρα, στο ράδιο και θα το δείτε το έργο. Κάνει αγώνα για να μην φύγει ο Βέλιος. Να μην φύγει από τα χέρια αυτού. Ο μεγάλος στόχος είναι να φύγει ο Παπαθανασάκης και να μην αρχίσουν οι προσφυγές των παιχτών. Ακριβώς. Δεν μου λέτε ρε. Και αυτό να μην γίνει. Και να αρθεί αυτός ο καινούριος. Τι μεταγραφές θα κάνετε ρε. Πώς θα είναι, σας είναι ένα ζήτημα αυτό. Ο κορμός είναι έτσι. Ποιος θα περάσετε, τη Λάρισα, σου κούλια. Πολύ σοβαρό. Αν έρθει ο καινούριος μπορεί να διακανονίσει. Εάν έχει σοβαρή διοίκηση και δεν έχει οικονομικά χρέη να πέσει, ο Ηρακλής δεν έπεσε ποτέ. Σωστό. Έχει κατεβάσει και ομάδες με λοιπόν, κάτι άσχετο. Λοιπόν, κάτι άσχετο. Άκουσε με, αδερφέ, το σημαντικότερο που πρέπει να βάλουμε όμως και να καθίσουμε να καταλάβουμε είναι ότι προχθές πήγε αυτός ο άνθρωπος που πλέον δεν υπάρχει στον Ηρακλή και πήγε να κάνει μια σύμπλευση με τον Πανόπουλο. Εγώ παραδέχτηκα τον Πανόπουλο γιατί έδωσε σε μένα να καταλάβω κάτι το οποίο όσο καιρός και αν περάσει και όσο και αν σκόνη και αν το ρίξουν πάνω είναι όντως η αλήθεια και βάσει αυτής της λογικής πρέπει να κυκλοφορεί και να λειτουργήσει πλέον η οικογένεια που λέγεται Ηρακλής. Πάει λοιπόν ο Ηρακλής με τους 11 και βγαίνει ο Πανόπουλος και λέει ότι σήμερα μαζί με τις 11 μικρομεσαίες ομάδες ήρθε μαζί μας ο Ηρακλής. Βγάζει λοιπόν από το κάδρο ο Πανόπουλος τον Ηρακλή και τον κατατάσσει στις μεγάλες ομάδες. Όταν αυτό το πράγμα θα μπορέσει να το καταλάβει η οικογένεια του Ηρακλή και δεν θα αφήνει τον κάθε τυχάρπαστο να μπαίνει μέσα στα γραφεία της ΠΑΕ και να το παραστιάνει πρόεδρος και φέρει έναν πρόεδρο αντάξιο στον Ηρακλή. Όχι, δεν υπάρχει αυτός, θα μπορούσε να υπάρχει αυτός. Αλλά δυστυχώς... Όχι, να μου πεις κάτι άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο... Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έλα, τόσοι μαύροι παίκτες στο Euro, γιατί δεν υπάρχει ένας μαύρος προπονητής? Και γενικότερα γιατί δεν υπάρχουν μαύροι προπονητές? Και δεύτερον, δεν υπάρχουν μαύροι κολυμβητές και μαύροι καταδύτες? Λευκοί σπρίντερ υπάρχουν? Δεν έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό εκεί στις χώρες γι' αυτό. Πού, οι μαύροι? Ναι, εκεί στην Αφρική έχουν κολυμβητήρια. Έτσι, σωστός. Λευκοί, κάτω, λευκοί σπρίντερ υπάρχουν. Δηλαδή, άμα κάνει κολύμπη στον Νείλο και τον κυνηγάει ο κροκόδελος, δεν πρέπει να ξέρει κολύμπη να φύγει. Όχι, αυτό έχουμε ερώτηση τώρα και τώρα. Εσύ να κάνει κολύμπη στον Νείλο και τον κυνηγάει ο κροκόδελος, φίλε. Προπονητής γιατί δεν υπάρχει μαύρος. Προπονητής μαύρος γιατί δεν υπάρχει. Μαύρος γιατί έχει το στίβο. Όχι, προπονητής μαύρος. Προπονητής ποδοσφαίρου γιατί δεν υπάρχει. Όχι, εγώ σου λέω μαύρος στο στίβο γιατί έχει. Αφού δεν έχει κολυμβητές και τους άλλους. Πάμε επόμενη γραμμή. Φτάνει, επόμενη γραμμή. Για το γύρο ήθελα να σου. Άλλη φορά θα μας πει για το γύρο, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ευχαριστώ όλη την παρέα εκεί πέρα. Γεια σου. Γεια σου.
Μια έκταση θέλω να κάνω απλά. Ναι. Λίγο αυτό για τον Καστανιάνη, ρε παιδιά, έτσι όπως μετέφερε τα πράγματά μου, σπάσε όλα τα ποτήρια, ρε γάμο. Ποιο λέει? Τον Καστανιάνη, του σπάσε λέει τα ποτήρια. Σε εμάς δεν του λέει τα πράγματα, έτσι. Με... Γιατί το λες εμάς, ρε φίλε, δεν παίρνεις αυτό να παραπονεθείς? Ορίστε. Γιατί δεν παίρνεις αυτό να παραπονεθείς? Έτσι λίγο πήρα εδώ πέρα στον Κουστούρ του Διεθνή, να πούμε. Ναι. Γεια σου, δεν μου λες πότε στάσπασε, όταν, εκεί στο, όταν πηγαίνατε για τέτοιο, για πού πηγαίνατε, στην Αριδαία, με ποιους παίζατε? Όχι. Και λες για τον άνθρωπο δεν τρέπεσαι βρε. Όχι. Δεν τρέπεσαι βρε, εντάξει, θες να κάνεις το χαβαλές να μας βρεις, όχι, περίμενε, εδώ σοβαρό. Άχι. Σοβαρό γιατί είναι χορηγό σου. Άχι. Θα μπορούσε να πει για την κυρία Έφη, για την Πορφύρια, βγαίνεις και βρίζεις ανώνυμα ένα χορηγό που δεν σου έχει κάνει και τίποτα. Βρεις εμάς ρε φίλε. Ας τον αρε, θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστής. Ας τον αρε, όχι βρε το μαλακά. Ας έχει πάρει πέντε τηλέφωνα και έχει κράξει τώρα. Η μανούλα σου φίλε, εντάξει, τελειώσαμε, είπαμε. Άντε, τελειώσαμε. Πάμε επόμενη γραμμή με το σκουλίκι, τώρα θα μιλήσεις. Επόμενος, ναι. Αυτός είναι σκουλίκι σαν άνθρωπος. Ξέρεις τι το σκουλίκι σαν άνθρωπος. Ελένο, στον πατάκι. Βρίσκε το χορηγό, τι σου κάνω άνθρωπος δηλαδή. Βρίσκε εμάς, εντάξει, βρίσκε εμένα, πες το γυαλάκια. Βρίσκε τον Τζόρνταν, βρίσκε τον Ραβούλ, βρίσκε κάτι. Τι αυτό να... δεν το βρίζει. Τι να βρει. Το του βγάζει αυτό. Τι να βρει είναι το κατακάτω τη κοινωνία αυτό. Αυτό ο κοπρίτη. Τι να βρει. Έχει μούτρα, είναι σαν άντρας, άντρας. Να έρθει στον δρόμο να σου πει έλα σου. Αφού είναι δηλός, δεν τον βλέπεις ότι είναι δηλός. Είναι δηλός, σαν άντρας. Ο άντρας είναι δηλός αυτός. Αυτός τώρα κρύβεται πίσω από την ανωνυμία. Δηλώσα το Μοντανιέ που πήγε και στη Β' Αγγλική. Τι λες εσύ, τι λέει ο άντρας. Είναι δυνατό. Σαν το Μοντανιέ λέει. Μόλις τον είπε ο μεγάλος ο παράγοντας. Ναι. Μόλις τον είπε ο μεγάλος. Καλά, τώρα είναι μεγάλος ο παράγοντας. Και το λιμό, καλά, είναι μιλάμε. Αυτό το ψάρι το ψήνει και από τις δύο πλευρές. Το ελέφαντος δεν κάνει τέτοιες. Φίλε, να σε ρωτήσω. Εγώ πιστεύω, άμα πρέπει να σε κάνουμε ομοσπονδιακό προπονητή, σα ασκείς σε δάφτου. Δηλαδή, εκεί ο Αλέφαντος έκανε και ένα μήνα να κάνει την Κολοτούμπα. Πέρασε. Εσύ την εβδομάδα πάνω το κάνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τηλέφωνα να μάθουμε ρε Τζόρνταν κάποιες λεπτομέρειες. Πάμε, πάμε, σταμάτα ρε Κολοτούμπα, καλά σε λέει. Το πογέτη. Η γετάρα μας έλεγες. Μετά ο Τζάμπας τώρα η προφίλε. Δείξε τον λίγο κοντά ρε. Δείξε τον Τζόρνταν. Δείξε κοντά τον Τζόρνταν. Κάνε λίγο προφίλ. Έλα, μια χαρά. Αυτό είναι το καλό του. Είναι μπουρτάλ. Είσαι μπουρτάλ. Πάντα. Μπουρτάλ. Επόμενος κύριος. Όπα. Έλα, φίλε. Εγώ από μερική τηλεφωνοβουλιά έχω παρακολουθήσει τώρα τελευταία την εκπομπή σας. Με ακούτε? Ναι, ναι, σε ακούμε. Θέλω λίγο να ρωτήσω τώρα αυτό που λέει, ασχολείται με το box. Ανασχολείσαι με το box. Αν ασχολούμαι με το box. Ναι. Άμα σε εδώ θα ασχοληθώ. Κάτε, στο box εκεί πέρα κάνει. Άμα σε εδώ εσένα θα ασχοληθώ το με το box και δεν θα σε αρέσει καθόλου. Επόμενη γραμμή. Μα δεν θα σε αρέσει καθόλου, σου λέω. Ασχολείσαι με το box. Καλεπέρα, έρχεσαι με εκπομπή ραπτό που λέει ασχολείσαι με το box. Αγόρι μου, με το botox μπορεί να ασχοληθεί. Άντε βρε το γάδι. Πάντως χαίρομαι πραγματικά που οι οπαδοί της Θεσσαλονίκης ενδιαφέρονται για το Euro. Έχουν γίνει πέντε ματσάρες και αντί να πάρουν να κάνουν μια ανάλυση να ρωτήσουν κάτι, δεν ασχολείται κανένας. Καταρχήν οι μεν από τη μια γειτονιά δεν έχουν ιδέα από μπάλα. Οι άλλοι κυνηγάνε τον Παπαθανασιάκη. Ναι, σωστό, εντάξει. Οι άλλοι ασχολούνται με το γάμο. Οι άλλοι είναι δεύτεροι και στεναχωρημένοι. Άντε πάλι. Ασχολούνται με το γάμο. Άντε πάλι. Ρε φίλε, για να καταλάβεις τώρα ποιοι γράφουνε. Ρεπορτάζ ΠΑΟ. Ναι, άντε πάλι. Έγινε ένα μάτς. Ναι. Πάλι τα ίδια. Πάλι με τον ΠΑΟ ασχολούνται. Δημοσιογράφων. Ναι. Και οι οπαδοί κέρδισαν τους δημοσιογράφους με υποτίθεται ότι είναι έμπαλοι. 8-0. Σκέψε τώρα γιατί μιλάμε έτσι. Καβαλέ, κάνω ρε τσα. Με το φαινόμενο. Με το φαινόμενο. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Εγώ κέρδισα, ρε φίλε. Οπαδό είμαι. Εσύ είμαι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ήσουν ο γιατρός και μια θα έλεγε στον παίκτη, ξέρετε, μάγκες, είμαι μαζί σας τους δημοσιογράφους. Αλάνια, φάτε τους τα λαρίγια. Εγώ ξέρετε, πιστεύω ότι τους πήγε την προηγούμενη μέρα επειδή είναι οπαδός, τους πήγε ο δημοσιογράφος, όχι, θα σου πω. Μετά τις δύο εμφανίστηκε στο κυβερνείο αυτός. Ήτανε, τους πήγε όλους τους δημοσιογράφους για να κερδίσουν οι οπαδοί στο Μαρκής και τους έβαζε να καθίσουν σαν σκαμπό. Με φράση και την άλλη μέρα. Είδες τι είπε. Ναι. Ο δύσκολος ο Μάριος που δεν τα καταλαβαίνει εύκολα αυτά. Ο δύσκολος ο Μάριος. Του βγάζω το καπέλο, μου το είπε ποδοσφαιριστής. Εκεί που πήγα ήταν δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας μου είπε έχει δίκιο ο Τζόρνταν. Μετά από δύο μήνες και πλέον δικαιώθηκα και σε αυτό. Ότι υπάρχει θέμα. Ειλικρινά έχεις δίκιο. Επόμενος κύριος. Γι' αυτό και πλέον όλα τα μαγαζιά της παραλίας έχουν ντυθεί με καναπέδες. Καλημέρα κύριε.
Ναι. Ναι. Τι ώρα είναι? Ο παδός Εθνικής Αγγλίας. Ω, καλώς τώρα. Να μιλήσουμε για την μπαλίτσα. Ναι, αν μιλάτε όμως ένας φορά στον άλλο δεν θα μπορέσει. Όχι, όχι, μόνο εσύ μιλάς κανένας άλλος. Ο Ρούνε η Χαφ. Ξεκίνα από εκεί. Εντάξει, δεν τραβά. Είπαμε θέλουμε Αγγλία χωρίς superstar. Μπορεί να παίξει σε άλλη θέση και να χωρέσει με τον φορ που έπαιξε. Δεν κατάλαβα την ερώτηση, ξαναπες. Ο Ρούνεϊ μπορεί να παίξει πλάγια τύπης με τρίτο χάφ από πίσω. Σε άλλη θέση από εκεί που έπαιξε. Θα μπορούσα, αλλά για ποιο λόγο να έχει τέτοιο πράγμα. Για να τον βάλεις περισσότερο στην περιοχή το Ρούνεϊ και να μην τον έχει σε μεγάλες διαδρομές. Γιατί μέσα στην περιοχή ο Ρούνεϊ είναι καλός παίκτης. Και σουτ μπορεί να σου κάνει και τρίπλα να σου κάνει και μπέναντι να πάρει και τρίπλα να μπει και έχει. Αλλά όταν παίζει από πίσω σαν τρίτο χαφ, κάνει μεγάλες μπαλιές και δεν πατάει περιοχή, δεν ακολουθεί τη φάση κτλ. Αυτό που λέτε, άκουσα αυτά που είπες. Θα μ' αφήσεις να πω τώρα εγώ τι πιστεύω ή θα ξαναπείς αυτά που είπες στην αρχή της εκπομπής? Μη φοράς, πες ό,τι θέλεις. Ναι. Ναι, αυτά που είπες τα ακούσαμε. Πρέπει να πούμε εμείς τώρα. Ωραία, συγγνώμη, λέγε. Ωραία. Εγώ πήρα απλά να πω ότι δεν υπάρχει Sterling παίκτης εκεί στα αριστερά. Και θα προτιμούσα ένα 3-5-2 με Κέιν Βάρντι διάδα. Πότε έπαιξε η Αγγλία 3-5-2? Εντάξει, το κάνει κάποια στιγμή. Καλά, ρε, δεν είμαι προπονητής. Εγώ σου λέω εγώ τι θα ήθελα. Τι είπα πότε έπαιξε. Ναι, ναι, προχώρα, φίλε. 3-5-2 με Κέιν Βάρντι μπροστά, τον Στάρι ίσως πίσω από τους δύο ή για αλλαγή και τον Ρούνεϊ δεκάρι. Είναι αυτό, καλό είναι. Δεκάρι πίσω από τους δύο επιθετικούς. Ναι. Με δύο χάφ από πίσω, δύο μπακάφ, τρία στόπερ. Ναι. Με drink water και τελεάλι, ας πούμε. Λαλάνα Στέρλινγκ εκτός. Και τους δυο. Απλά χαλάει όλη η φιλοσοφία όμως Εθνικής Αγγλίας, ρε φίλε. Ναι, αυτό τον ενδιαφέρει το τίτλο. Ναι, τίτλος, καλά κάνει, σωστό. Η φιλοσοφία είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να αρθεί και ο τίτλος. Σωστό, να βέβαια, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ πονάω για την Αγγλία. Μαζί σου είμαι. Ο Άκης γιατί δεν εμφανίστηκε σήμερα να μας πει για τη μεγάλη Γερμανία την παλάρα? Ο Άκης φίλε μιλήσαμε. Ο Ουκρανία έχει χάσει. Θα έρθει στην τελευταία εκπομπή με φανέλα Γερμανίας. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτή τους είδα εγώ σήμερα. Αυτή και τίρα. Τι κολοφαντή ομάδα στη Γερμανία, ρε φίλε. Τι κολοφαντή. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Και όλα 3.000 πληρωμένες. Εμείς δεν έχουμε. Άκουσε με λίγο. Από τη Ρωσία έρθαν πιο πολύ από τη σοσιαλιτήριο. Για ποδόσφαιρα. Αφήστε με ρε να μιλήσω λίγο. Ναι, αγόρι μου λέγε. Λοιπόν, αυτό ο προπονητή τη Γερμανία δεν εκκλείται. Μάλλον σήμερα κοιμώντα το πάλι και το ξεκινούσαν στα γκολ αυτοί. Δεν γίνεται να έχει μέσα ο Ζιλ και Τύρα και τον άλλο δεξιά, πώ το λένε, το χεύεται. Ανύπαρκτη και να κάνει αλλαγέ στο Γκέτσε. Εντάξει, μιλάω ο τύπο ήταν φουρωμένο και κοιμώντα τον πάγκο. Σαν την αρσενική Μέρκελ είναι στη φάτσα, άμα το δει. Ο τύπο είναι αυτό που λέει. Πότε μπορώ να πω την εκπομπή να τη δω live. Να τη δεις πια εδώ. Να κάτσεις πίσω. Ρε, παιδί. Ναι. Θα μας πάρεις τηλέφωνο στο ράδιο μία μέρα, να συνεννοηθούμε να έρθεις. Πού μένεις? Εγώ φοιτητής είμαι από τη Βέρεια. Απλά θέλουμε να δούμε κάτι φιλαράκι και από το σύνδεσμο, να έρθουμε να τα πούμε και από κοντά. Τη Βέρεια στο σύνδεσμο. Ναι. Κατάλαβα, θα παίζουμε κανένα μπουκ. Τι ομάδα είσαι, δηλαδή. Βέρεια είναι. Βέρεια. Σε ευχαριστώ με εμένα που είχε αποκαλέσει κάποτε κροκόδιλο, του θυμάστε. Ξαρτάται άμα έρθετε και θέλετε να παίξετε κανένα μπουκ με τον Ραπτόπουλο. Σιγά μην παίξουν μπουκ μόνο από τη Βέρεια. Τι του κάναμε στη Βέρεια? Εντάξει, έχει μια αντιπάθεια. Εμεί δεν θα εκτονωθούμε στο Ραπτόπουλο με ξύλο. Εμεί εκτονωνόμαστε τη γυναίκα του καθημερινά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στη Βέρεια? Από τη Βέρεια είσαι. Ναι, με τη γυναίκα σου πηγαίνει. Ναι. Πόσο καράγκιος μπορεί να είσαι. Κάπες μια χαρά. Ναι, πώς πήγε πάλι. Πόσο καράγκιος μπορεί να είσαι τώρα. Πόσο είσαι ρε φίλε. Θες να μιλήσεις και για μπάλα εσύ με κατσίκι τώρα. Δηλαδή καλά μίλησε για μπάλα. Ναι, καλά μίλησε για μπάλα. Πάντως για μπάλα. Στο σεξ δεν βλέπω πολλά πράγματα, φίλε. Ναι, στο σεξ δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω δυνατό. Επόμενη γραμμή. Καραβανή σε βλέπω. Πολύ σιροπάλι. Καλά θα κάνουμε. Όχι. Σε λίγο. Βιάζεσαι. Δεν αντέχει. Τι σε λίγο, δεν πρέπει να κλείσει. Κάτσε, τι. Εγώ νομίζω ήταν από τη Ρωσία που ήρθαν πιο πολύ. Στα μάτια. Ναι, αλήθεια είναι ρε φιλαράκι τώρα που είναι αστιάρτοτα και μ' αρέσει. Άμα πληρώσω κι εγώ. Άμα πληρώσω κι εγώ κάνα μια δεκαριά τσάρτερ να έρθουν τσάμπα. Ξέρεις πως θα γεμίσω και στο δικό μου το γάμο. Μην τους ακούς, Μίκη. Μην τους ακούς, να ζήσεις και χρόνια σου. Άμα υπάρχει τσάπα. Τώρα περιμένει για δείξω Μίκη. Μίκη στα εκδόσεις τώρα. Τα μέλια είναι ο Μίκης τώρα. 5.000 χιλιόμετρα είναι η Ρωσία από εδώ και εσείς ήσασταν 100 μέτρα. Τι είναι η διαφορά? Έχω κλάψει. Θα κρίσα. Τι φωνάζει από μέσα όλα? Μπερμπάτοφ. Τι θες ρε? Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Μπερμπάτοφ. Θα πάει στην Τζέσικα Σόφιας.
Πού? Εκεί θα παίξει. Άντε ρε. Πού να πάει. Ποιο θα τον πάρει. Μπαρτσελόνα. Δεν υπάρχει η ομάδα να πάρει. Ένα τρακοσαράκι θα το τσιμπήσει από εκεί. Θα δαγκώσει πάλι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα Κώστα. Καλώ ήρθατε. Ηρακλής. Πολλού κλείσατε σήμερα. Ναι, σπάσαμε ρεκόρ. Έτσι. Αυτόν τον Αριανό όμως θα τον αφήσουμε να μιλήσει. Έτσι. Ναι. Είναι πριβέ. Για δεν το παίρνετε μαλάκα, ε! Μαλάκα! Ορίστε. Μα έκανε και τέτοιο σήμερα. Πώς το λένε, μα έκανε. Τι έκανε τον τέτοιον και έβρεσε. Ναι. Καλό μήμο. Έκανε τον μήμο. Καλό και τον έκανε ο Λόιντ. Πολύ καλό. Έκανε μεγάλο παπά. Τον έκανε πολύ καλό. Πολύ μεγάλο παπά. Δηλαδή. Ο Λόιντ δεν τον έκανε. Φίλε, εντάξει, ειλικρινά. Εδώ σου βγάζουμε το καπέλο γιατί δεν είμαστε κομπλεξικοί. Έχει ταλέντο. Έχει ταλέντο. Να κάνει τον καραγκιόζη είναι για έχει ταλέντο. Καλό, καλό. Επόμενη γραμμή. Μόλι δεν πει στην άψη με τον Τζόλο θέλω να μιλήσω. Ναι, ναι. Μίλα, τι. Είσαι ο παππός του ΠΑΟΚ. Λέγεται, λέγεται. Θεωρείς ότι είσαι ο παππός του ΠΑΟΚ ή φύλακος. Ό,τι γουστάρω. Τώρα, ναι, ό,τι γουστάρουμε ρε φίλε, τι να κάνουμε, τον αγαπάμε. Όχι, όχι, δεν με καλύπτει, δεν με ενοχλεί, απλά ρώτησε. Άμα ο Ραπτόπουλος αποκαλούσε τους συνοπαδούς σου την αντίστοιχη λέξη, θα θύμωνες ή όχι. Βέβαια θα θυμώνα. Σεβασμός. Δηλαδή οι Αριανοί έχουν άδικο αυτή τη στιγμή. Οι Αριανοί. Κοίταξε, α σου πω κάτι, ρε φίλε, είσαι Αριανός. Έτσι μισό λεπτό. Το προκαλείτε, ρε φίλε. Κόψτε το λεπρό. Βγαίνετε και βρείτε. Όχι κουβέντα με τους λεπρούς. Επόμενη. Τώρα ρε φίλε, κάτσε τώρα. Όχι με το λεπρό. Επόμενος. Ναι. Εγώ τον παραδέχομαι τον Ραπτόπουλο γιατί. Όχι, λεπρός. Λεπρός. Επόμενος. Πάμε. Έλα. Γραμμιέσαι μάλλον. Φρεγκοδαμιέμαι, ναι, ναι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη. Διάλειμμα λέτε. Ας το διάλειμμα τώρα που έχει θέμα. Σας κόβει ο ηχολήπτης γιατί βρίζεται. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι χ επάνω μπορείτε να βομολογείτε σε μια εκπομπή αθλητική. Κόβεστε. Έχεις άποψη για τον Gay Pride που έγινε στην Αθήνα. Ποιος το έκανε. Έγινε θέμα. Τι έγινε. Για τον Gay Pride. Με την παρέλαση. Άντρας γίνεσαι, γυναίκα γίνεσαι, δεν γεννιέσαι. Είδα μέσα τα πάντα όλα. Άντρας γίνεσαι, δεν γεννιέσαι και γυναίκα γίνεσαι, δεν γεννιέσαι. Είναι διαφορετικότητα. Και θα γίνει 25-26 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Έχεις να πεις κάτι. Έχω να πω κάτι. Ναι. Γιατί και εγώ έχω να πω. Ναι. Αν ακουστεί κάτι προκλητικό, θα πω. Τι αν ακουστεί κάτι προκλητικό. Αν ακουστεί κάτι το οποίο διαφωνώ. Μα αν με καλύψεις δεν θα πω κάτι. Ναι. Κοίταξε. Οι ομοφιλόφιλοι πρέπει κάποια στιγμή να βγουν από την καταπίεση. Ναι. Και να κάνουν παρέλαση. Μη, σταμάτα. Ήταν καταπιεσμένοι. Ναι. Θρησκεία και ομοφιλοφιλία είναι ένα μπερδεμένο. Είναι μια μπερδεμένη. Σταμάτα λίγο, ρε μαλά, σταμάτα. Έχεις άποψη. Έλα, Έχεις άποψη. Την καταθέσει. Ο ομοφιλόφιλος γεννιέται. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Άποψή σου. Ναι, γεννιέται. Εγώ δεν συμφωνώ. Γεννιέται με τις προτιμήσεις του, τις σεξουαλικές και με τις ορμόνες του. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον που αρσενικό που έχει περισσότερες θηλυκές ορμόνες, ούτε μία θηλυκιά που έχει περισσότερες αρσενικές ορμόνες. Αυτό λοιπόν το κατασκευαστικό θέμα, αυτό το θέμα είναι του κατασκευαστή μάλλον. Κατασκευαστής είναι ο Θεός. Έτσι το λένε. Και δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε Μητροπολίτης και ο κάθε παπάς και ο κάθε, ξέρω εγώ, λόγιος του χριστιανισμού, γιατί η χριστιανική είναι η θρησκεία μας, και να κατηγορεί. Πού κολλάει η παρέλαση. Περίμενε, ρε. Ναι. Περίμενε που κολλάει. Το σεβόμαστε το θέμα. Πρώτα είναι αυτό. Άρα δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στους ομοφιλόφιλους. Ποιος το είπε αυτό. Εγώ το λέω. Δεν υπάρχει σεβασμός. Εσύ το λες. Δεν το λένε όλοι. Εγώ το λέω ότι δεν Εμείς υπάρχει σεβασμός. Αυτό. Και σεβασμός. Από αυτή την αντίδραση λοιπόν, και από αυτή ότι πρέπει να κάποιος να ντρέπεται επειδή είναι ομοφιλόφιλος, επειδή η φύση τον έφτιαξε έτσι, πρέπει να ντρέπεται. Δηλαδή εγώ. Δεν απαραίτητο το λέω. Δηλαδή εγώ που γεννήθηκα φαλακρός πρέπει να ντρέπομαι που η φύση με έκανε φαλακρό. Δηλαδή ο άλλος που είναι, ξέρω εγώ, γεννήθηκε με τρία δάχτυλα στο χέρι πρέπει να ντρέπεται επειδή γεννήθηκε με τρία δάχτυλα στο χέρι. Να κάνει παρέλαση να το έχει καμάρι. Ναι, να μην ντρέπεται. Να κάνει παρέλαση το καμάρι. Να ντρεπόμαστε εμείς μετά. Να κάνει παρέλαση. Ναι. Να κάνει παρέλαση για να φύγει αυτό το ταμπού ότι ο ομοφιλόφιλος είναι άρρωστος. Είστε καλά. Ποιος είναι εμείς. Αρρωστήσουμε εμείς δηλαδή. Δεν είπαμε αυτό, ρε Τζο. Άντε πάλι. Εσύ τις αδυναμίες τις σεβόμαστε και το πρόβλημα.
Και έχω και πολλούς φίλους, το έχω πει 100 φορές. Δεν το γουστάρω και δεν επιτρέπω όμως την παρέλαση. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι είναι προσβολή για την κοινωνία, ρε φίλε. Θα σου πω κάτι άλλο. Πώς σέβεσαι κάτι όταν θεωρείς ότι είναι προσβολή για την κοινωνία? Το στρατό, δεν μπορεί να καταργήσουμε την εθνική παρέλαση και να κάνουμε. Δεν διαφωνώ σε αυτό, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα μη συγχέσει. Δηλαδή τώρα ναι, πας σε μια λογική του παραλόγου, σε μια λογική ακραία και τι να αποκατεδαφίζεις. Εγώ να καταλάβεις, ωραία, με τρελάνετε λίγο. Λέτε ρε εσείς. Κάνουμε παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Λέτε ότι τα πάντα η Σοφία επίησε. Ναι. Άρα επίησε η Σοφία και τον ομοφυλόφιλο. Τον επίησε η Σοφία τον ομοφυλόφιλο. Εγώ σέβομαι την αδυναμία του. Είναι αδυναμία αυτό. Από θρησκευτική άποψη. Ναι, ρε παιδί μου, είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Τον έφτιαξε ο Θεός. Τον ευρωπαδί τον έφτιαξε ο Θεός. Τον ανάπηρο χωρίς μάτια τον έφτιαξε ο Θεός. Λοιπόν, δηλαδή άμα κάνουν παρέλαση τυφλή τι θα πούμε? Για μην κάνετε παρέλαση. Άμα κάνουν παρέλαση ξέρω εγώ οι ανάπηροι που δεν μπορούν να περπατήσουν, που γεννήθηκαν έτσι. Όχι από... Για... Ναι. Πραγματικά sold out θα κάνω. Θα γεννήσουν και ένα ροδάκι. Πάμε επόμενη γραμμή. Λείπει αγροτικό. Δεν συμφωνώ. Δεν μας αφήσει να τοποθετηθούμε μέχρι το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το σήμερα. Λοιπόν, καλησπέρα από Σουτκάρτη, Δευτέρη Αργανού. Γεια σου, ρε φίλε. Τι είσαι? Θέλω μόνο να πω δημόσια ένα μπράβο στο σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Ρόδου. Αργανός είμαι το παραλαμβάνω. Σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Ρόδου. Στο σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Ρόδου, για αυτή την πολύ ανθρώπινη και πολύ όμορφη κίνηση που κάναν να τιμήσουν την ομάδα μπάσκετ του Άρη Ναυαξίδιο. Τώρα να τρίγιασα, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν μόνο κρετίνοι. Δείχνει ότι δεν υπάρχουν μόνο κρετίνοι στο ποδόσφαιρο. Εννοείται αυτό. Γιατί δυστυχώς το ρεύμα που ακολουθούμε στο ποδόσφαιρο, φίλοι, γίνεται η αιτία ώστε να καταλάβει και πιο χαζό γιατί 43 χρόνια τεχνικά κάνει κομμάτι στην Ελλάδα. Ξεβουλάει κομμάτι στην Ελλάδα. Αυτά ρε παιδιά, φάτε να πλήσουν το εσωτερικά, αλλά πραγματικά αυτό το γεγονός όλα το έμαθα, ειλικρινά να πούμε. Τώρα ό,τι ναι, ρε μάγκες, τα σέβη. Έχω είμαι... ταπεινά, τα σέβη, ένα μεγάλο πράγμα. Είμαι πολύ περήφανος που ο πρόεδρος του συνδέσμου της Ρόδου είναι από τη Βέρεια το παιδί και με τον μπαμπά του είμαστε φίλοι. Τώρα το μάθαμε από το φίλο μου, δεν το ξέρω. Μου κάνει εντύπωση αν δεν είσαι διάλειμμα με κάποιον. Τερορίτα! Control. Access Control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκο Μπότσερ Γωνία. 231-085-2727. Εσύ θα έρθεις και την Πέμπτη. Και τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Έγινε. Πού, ρε? Στο ραδιόφωνο. Εμείς ξέρεις, είμαστε τιμωρημένοι. Ναι. Εμάς δεν μπορείς να μας φέρεις. Εσείς έχετε ομερτά τον Παπασαφηρίου. Ναι, το αφεντικό. Ναι. Εγώ να έρθω καμιά μέρα, αλλά μόνο για γύρω θα λέω. Ναι. Ξέρεις ότι την άλλη θα έρθω για ποδόσφαιρο. Όχι για κουτσομπολιό. Ναι. Εσύ άμα είναι επιχείρηση. Αν τους εκείνο το πράγμα της εθέσης αμορέδει δημοράτη. Πότε θα ανακοινώσετε? Πότε θα ανακοινώσετε? Ποιο? Την αλλαγή διευθύνσης από καθεστώτος. Ποιος και ποιος θα πει. Δεν ξέρω πως το μετρομήτη έχει αλλάξει χέρι. Έχουμε αλλαγή σκητάλης, έχουμε όλα. Έχετε καινούργια διευθύνση. Συγγνώμη να κάνω λίγο. Συγγνώμη, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πότε θα το ανακοινώσετε? Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς. Όχι, όχι. Τον έχει εξαγοράσει. Εσείς δηλαδή τώρα που κοροϊδεύεις ή κάνεις τον θέλετε. Τσόλα. Το γνωστό αυτό κύριο. Αυτόν η αγάπη μας είναι να μπει μέσα να δει. Όχι, άλλο δεν λέω. Λέω πότε θα ανακοινωθεί. Με τον Παπασαφηρίου γιατί έχετε κόντρα? Από πότε δημιουργήθηκε? Αυτό βλέπω να γίνει. Λοιπόν, από πότε έχει γίνει κότερα. Όταν κάποιος αναλαμβάνει. Καλό. Κάτσε με τον. Άλλο δύο τηλέφωνα να πάρουμε, λέγε. Με τον Παπαζαφυρίου, ποια είναι η κόντρα σας? Ο Παπαζαφυρίου ανέλαβε μια περίοδο στον Ηρακλή που η τρύπα από τα 7 πήγε στα 16. Ναι. Σπανουδάκι. Οπότε, εάν έχεις λίγο στοιχειώδη έτσι, λογική, ναι. Έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι θα διασφάλιζε λόγω της οπαδικής του ιδιότητας ή της φύλαχλης ιδιότητας. Ήταν τότε που η οπαδή ενώθηκε, η μοναδική φορά στον Ηρακλή που οπαδή ενώθηκαν με τη διοίκηση ουσιαστικά.
Αυτό είναι. Λέω λοιπόν εγώ ότι υποτίθεται ότι έπρεπε να τα πει. Ο συγκεκριμένος ήταν η στήριξη και η κάλυψη για να γίνουν αυτά που γίνανε, για να φτάσει ο Ηρακλής εκεί που δεν σήκωνε ποτέ κεφάλι. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι τα μεγαλύτερα χρέη. Έτσι, όλες... λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο συγκεκριμένος κύριος ενοχλήθηκε. Γιατί πολύ απλά, όταν ο Γρηγόρης ο Κόκκινος έβγαινε και έλεγε ότι αυτός και ο κύριος Καλτσίδης δεν έχουν γνωριστεί ποτέ και δεν υπάρχει περίπτωση ο κύριος Παπαζαφυρίου με τον κύριο Καλτσίδη, που πήρα εγώ το ρεπορτάζ της Metrosport, που έλεγε, που τους είχε σε φωτογραφία σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, όταν κάναν παρουσίαση να πάρουν τον Ηρακλή τότε που ήταν να τον πάρει και ο Παντελής, και λέγανε ότι θα βάλουν στον Ηρακλή αυτοί οι δύο 7 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος? Ο κύριος Παπαζαφυρίου με τον κύριο Καλτσίδη. Θα βάζανε? Για να πάρουν τον Ηρακλή. Ναι, και τελικά τι βάλανε? Δεν κατάλαβες, πήγε ο Παντελή, δεν δεχτήκαμε αυτή την πρόταση. Ναι. Ο Κόκκινος έλεγε ότι αυτοί οι δυο δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Ποιοι? Ο Καλτσίδης με τον Παπαζαφυρίου. Ναι. Και εγώ είπα ότι ο Παπαζαφυρίου και ο κύριος Καλτσίδης ήταν μαζί σε ξενοδοχείο, σε φωτογραφίες, σε δημοσιογράφους. Στο Metrosport το κάλυψε το γεγονός που ζητούσαν να πάρουν μαζί τον Ηρακλή. Ναι. Είναι δυνατόν να πω εγώ ότι είμαι εγώ με σένα, δεν γνωρίζομαι τώρα? Ναι. Και μας έχουν δει 50 φορές στην τηλεόραση. Το ξέρω τώρα αυτό που λέω. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι γεγονός. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όπου για μένα προσωπικά πιστεύω, και εδώ είναι που λέμε ότι ο ερασιτέχνης και οι οργανωμένοι πρέπει να είναι θεματοφύλακες, όπου διοίκηση ανώνυμης ΠΑΕ συμπορεύεται χωρίς καμία κριτική από οπαδούς, τότε κατά 99% προτελευταίος. Και όταν γίνεται κουμάντο από οπαδούς, είδαμε και τέτοιο αποτέλεσμα. Και να μιλήσουμε για τον Γκέι Μπαρέτζο στο τέλος. Έλα, φίλε. Άιντε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Πόδιος από Καλαμαριά. Καλώς τον. Την Καλαμαριά τι μπορεί να είσαι, ρε φίλε? Ρε φίλε, τι γίνεται με αυτό το... Με αυτό το... Με Κάλλας. Με Κάλλας. Ναι, ναι, ναι. Με Κάλλας. Και τον Κάλλας τότε. Το... Πες φίλε. Για τον Κάλλας τότε, η γνώμη σου λοθαίνει. Τον η γνώμη σου για Κάλλας. Τον γνώμη σου για Κάλλας. Τον Κάλλας, η καλύτερη περίπτωση. Ναι, αλλά τον Άρη δεν πήγε καλά. Τον Άρη τον πήγε καλά, μια χαρά τον πήγε. Δηλαδή εσύ άμα... Εκεί άλλα παίχτηκαν, φίλε. Μια χαρά, εσύ πιστεύεις ότι τώρα ο Άρης είναι καλύτερα? Μια χαρά είναι ο Κάλλας για την Καλαμαριά. Σούπερ είναι. Ναι, έχετε καλύτερο. Αυγείς Β' Εθνική. Αυγείς Β' Εθνική. Β' Εθνική θα βγεις με τον Κάλλας. Και θα είσαι εκεί πέρα. Θα είσαι μια χαρά, μπορεί να βγεις και Α. Α, δύσκολα. Α, δύσκολα, Α, εντάξει. Ναι. Τίμιο παιδί πληρώνει, κάνει ράνι, θα αλλάξει και η ΕΠΟ τώρα. Μπράβο. Θα πάρει την άλλη μεριά. Οπότε θα σε βοηθήσουν και τα τερβίσια. Ναι, γάλα. Τα τερβίσια θα βοηθήσουν. Θα βοηθήσουν. Λίγο με λιθανίδι, κάνα μπέτ, κάνα αυτό κτλ. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Είπαμε, έλα. Έπεσε. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, τελευταίος. Τελευταίος. Έλα. Κώστα, γαμώ τη μάνα. Πάμε σε έναν καλό ακροατή. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αφού είσαι τόσο άντρας, γιατί δεν έρχεσαι μόνος σου, να έρθεις να μου πεις αυτό το πράγμα? Ξέρεις γιατί? Γιατί σε γέννησε η μάνα σου πούστη. Τελευταίος. Η μάνα σου σε γέννησε πούστη. Σεβασμός. Σεβασμός του γκέι. Δεν μου λες. Αφού τους κάνεις σαβάντα τώρα τους άλλους και τα θέλεις, γιατί το λες αυτό που πούστη τώρα, για πες μας. Γιατί... Τι σχέση έχει ένα, θα κάνεις να απαντήσω εγώ μετά. Τέλος, να πάρω. Οι Αμερικάνοι λένε η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Τελευταίος. Έλα, ρε παιδιά. Έλα, φίλε. Εγώ, φίλε, αυτό που με... Αυτό με τον Τζόρνταν που έχει πει, που έχει πει όλα αυτά. Πώς ορίζει κάποιον άνθρωπο ότι είναι προβληματικός? Αυτό δεν προβληματικός είναι, φίλε, προβληματικό είναι το τηλέφωνο σου καταρχήν, γιατί ήταν κράτης. Εντάξει, απλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ορίζει αυτό κανένας. Ποιο πράγμα, ρε φίλε? Αυτό που είπες, την ομάδα αυτή των ανθρώπων προβληματικά. Ναι. Ότι ποια... έχουν πρόβλημα. Εγώ λέω αδυναμία, δεν λέω πρόβλημα. Ούτε αδυναμία είπε. Αδυναμία έχει. Τι είναι, ρε φίλε, τι είναι? Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Είναι αδυναμία. Σταμάτα, αδυναμία έχει στο μυαλό εσύ, Τζόρνταν. Και με αυτά που σκέφτεσαι και με αυτά που λέει. Εσύ είσαι γκέι, δηλαδή? Όχι, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να είναι γκέι. Εγώ, αν με δεις από κοντά, μπορεί και να γίνεις γκέι. Δηλαδή τόσο στρεις εσύ? Εάν με δεις από κοντά. Πολλοί άντρες το παίζουν όλοι, ρε, από μακριά. Σιγά, ρε φίλε. Ήρεμα, σήμερα είναι το ήρεμα. Εσύ, όλοι άντρακλοι, έχεις και μουστάκι εσύ? Μίστακα.
Κάτσε ρε φίλε, μην τον προκαλείς. Μην τον προκαλείς τώρα, γιατί μπορεί να κάνεις όλους παοξείς με καλά χέρι να και να σε κάνει κύριε. Δηλαδή είναι επιτυχία, είναι να είσαι γκέι, να ξέρω, δεν είναι αδυναμία. Όχι ρε φίλε, δεν είναι. Μισό λεπτό ρε φίλε. Μισό λεπτό αυτό το πράγμα, η θρησκεία που πιστεύεις. Ρε εσύ, εγώ δεν τους κατηγορώ για αυτό το πράγμα. Αυτό έλειπε να κατηγορείς κιόλα. Ναι, αλλά δεν γουστάρω να με κάνεις παρέλαση ρε φίλε στο κέντρο της πόλης. Παρέλαση δεν θέλει. Τζόρνταν, φύγε πάνω μια βόλτα στην εξοχή μου, δεν γουστάρει. Σοβαρά, ας πάω να κάνω παρέλαση αυτή στην εξοχή ρε φίλε. Εσύ, αυτή η ομά μου είναι να κάνω τι θέλω. Κάτσε ρε φίλε, αυτός λέει τον ενοχλεί παρέλαση. Το είπε. Ναι. Ε. Ωραία, εγώ δεν μπορώ και εμένα και σου το απαγορεύει το πράγμα. Να κάνεις παρέλαση. Όχι στο Στυρατόπουλε, δεν σε γουστάρει σένα, αλλά είναι σταθμό. Ναι. Είτε βλέπει, είτε σε βλέπει. Όχι, βγαίνει και βρίζει. Όχι, δεν με γουστάρει. Εντάξει, όχι, μιλάει πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά. Καθένας έχει την αντίδρασή του, έτσι. Ναι. Εγώ άμα δεν σε γούσταρα, θα σε άμα θα φάω το σταθμό. Έτσι, ο Τζόρτα δεν γουστάρει αυτούς τους ανθρώπους, ας μην τους... Δεν είπα δεν γουστάρω, εσύ τα λες αυτά. Άλλο πέ, την παρέλαση είναι ενοχλή. Όταν λες κάποιον αδύναμο και προβληματικό, τι είσαι. Δεν είπα προβληματικό, είναι αδυναμία ρε φίλε. Είναι αδυναμία, έχει... Ρε εσύ φίλε. Μπορείς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του Τζόρτα, είναι... δεν λέξει αδυναμία. Είναι επιτυχία δηλαδή τώρα ρε φίλε. Άμα κοιτάξεις πια, άμα κυνηγήσεις την εκπομπή, είπε άνθρωποι με πρόβλημα. Έχουνε πρόβλημα. Παναγία μου πάλι. Και δεν μπορείς να το ορίζεις εσύ. Δεν μου λες, εσένα σ' αρέσει η παρέλαση να σε κάνουν παρέλαση εδώ μέσα. Φίλε, μια φορά το χρόνο να κάνουν παρέλαση και να κατέβω να του πω θα κάνω και χουλιάμα θα κάνω. Πώς το λένε. Ισόντο. Τα ποδήλατα που μας κλείσαν σήμερα τον δρόμο, δηλαδή δεν σε ενόχλησε. Όχι, το Τζόρνταν λέω. Κάθε μήνα που γίνονται αγώνες, πώς το λένε, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, μαραθώνιος και κλείνει ο δρόμος. Δεν σε ενοχλεί, δεν τον ενοχλεί. Εγώ δεν είναι το θέμα ότι θα κλείσει ο δρόμος και έχω πρόβλημα. Σε ενοχλεί συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Με ενοχλεί το γεγονός αυτό, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι ομοφοβικός. Τουλάχιστον, τουλάχιστον. Δεν άκουσα. Το λέει, το λέει. Τουλάχιστον το παραδέχεται. Δεν άκουσα, ρε φίλε. Είπα ότι σε ενοχλεί συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Το καταλάβαμε αυτό. Ναι, αυτό. Έτσι. Άρα δεν μπορείς να ορίσεις και να λες τους άλλους ούτε με αδειούτε ότι έχουν αδυναμία ή να αποτυχθεί. Είναι αδυναμία, ρε φίλε. Ένα λεπτό λοιπόν. Εσείς είστε. Ο Ραπτόπουλος το εξήγησε προηγουμένως. Ναι. Είναι έτσι γεννημένοι και το είπε και το παλικάρι. Και εγώ προσωπικά διαφωνώ, έτσι. Αλλά εγώ διαφωνώ. Όχι. Για μένα δεν είναι όλοι οι άλλοι που τον είπα έτσι. Στη συμπεριφορά ήταν μεταφορική. Δηλαδή είναι φυσιολογικό αυτό που γίνεται έτσι, α πούμε. Δεν θα απαντήσω. Γιατί ακούμε μόνο την αποκυφά. Θα το απαντήσω και εγώ. Τώρα εμφανίστηκε αυτή η ομάδα ανθρώπων. Όχι, ανέκα δεν είναι. Ήταν ανέκαθε, φίλε. Και δεν μπορείς τώρα. Ο άλλος σε ρωτάω όμως, είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό γιατί ήταν ανέκαθεν. Α, γι' αυτό, τώρα. Επειδή είναι ανέκαθεν. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Τέλος, τέλειος. Εντάξει. Και είμαι Καριανός. Άντε, γεια. Γεια σου. Yeah. Πάλι ωραία. Καλά. Αμ, τώρα την έριξε στη βόμβα. Είναι Αριανός ή Στρέι. Αλλά όμως Αριανός προφανώς ήθελε να πει. Εσείς είδατε τόσα πολλά, αυτό δεν σας πειράζει. Δεν ξέρω. Τι εμένα με πειράζει. Τι σε πειράζει. Αυτό το πράγμα με πειράζει η παρέλαση, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ να με κάνει παρέλαση τώρα ο γκέι μέσα στην πόλη, ρε φίλε. Δεν έχεις όμως. Στην Τσιμισκή, α πούμε. Ναι, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Ότι είχε γκέι παίκτη στην ομάδα σου. Α κάνουμε ένα τέτοιο, ρε φίλε. Πώς λέγεται, ένα γκάλο. Να δούμε τι θέλει ο κόσμος, η κοινωνία, αν το θέλει. Εσύ είσαι στρέι. Ναι. Άμα είσαι στρέι. Πώς θα γίνει. Για λέγε. Καταρχήν, ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν ξέρω από πού με αυτά που άκουσα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ξεκίνα για να τελειώσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Ναι. Αυτό με τον Γκάλο. Το τι θέλει η πλειοψηφία της κοινωνίας μου είναι προσωπικά αδιάφορο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μπορεί να γίνει ένα δημοψήφισμα και να πούνε ρε παιδάκι μου να απαγορευτεί, ξέρω εγώ, η σημαία στα σχολεία. Το ότι το ψηφίζει το 51% μου είναι παγερά αδιάφορο. Υπάρχουν κάποια ήθη, κάποια έθιμα και κάποιοι θεσμοί. Τώρα για τους ομοφιλόφιλους, ποια είναι η άποψή μου. Η άποψή μου είναι παγιωμένη όπως πάντα και την άποψή μου. Κάτσε ρε φίλε, ποιοι το κάνουν το. Είναι ναι, άσε να τελειώσει. Δεν σε διέκοψα καθόλου. Γιατί δεν σε απαντάω σε αυτό που λες, είναι αδιάφορο που είσαι. Λοιπόν. Θα βγει 51% και σου είναι αδιάφορο. Να θέλω να κατεβάσω σημαία. Και έτσι δεν γίνονται οι δημοκρατικά οι εκλογές και οι νόμοι δεν βγαίνουν έτσι. Κάτσε να τελειώσει. Πώς θα γίνει τώρα αυτό. Έγινε δημοκρατικά για το δημοψήφισμα και έγινε το όχι. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τέλος που ακοντολόγησε λοιπόν. Για τους ομοφιλόφιλους. Mm. Καταρχήν δεν θεωρώ μόνο ότι γεννήθηκαν έτσι. Θεωρώ όντως ότι σε κάποιες περιπτώσεις η σεξουαλικότητα ως μέσο ευχαρίστησης, το ξαναλέω 100 φορές, ως μέσο ευχαρίστησης είναι καθαρά θέμα επιλογής. Δεν μιλάω ως θέμα τεκνοποίησης. Δύο άντρες μεταξύ τους βιολογικά δεν μπορούν να κάνουν ένα παιδί. Τι να κάνουμε. Αλλά το αν θα ευχαριστηθούν οι δυο τους
Είναι μόνο καθαρά, με τον τρόπο της υιοθεσίας. Ναι. Είναι, μπράβο, είναι καθαρά θέμα, φερίστε, θέμα επιλογής. Και το ξαναλέω, αν μιλάμε για παραφύση όπως λέτε κάποιοι, το μοναδικό ζώο στη φύση που κάνει σεξ για να ευχαριστηθεί και όχι για να τεκνοποιήσει είναι ο άνθρωπος. Mm. Κανένα άλλο. Τα γατιά όταν σέρνουν, και εγώ τέτοιο... αυτό το πράγμα που λες εσύ να το κατέβεις, να το κάνεις παρέλαση και να σε χειροκροτήσω εγώ γι' αυτό. Δεν είπα να με χειροκροτήσεις. Εννοείται. Δεν είπα να με χειροκροτήσεις. Μην με χειροκροτήσεις, δικαίωμά σου είναι. Ούτε παρέλαση να κάνεις, όχι πρέπει να σε χειροκροτήσω. Θέλω να σε βάλω στο ίδιο δωμάτιο με τον Κλέτσο να δω τι θα τον πεις ρε. Δεν σχολιάζαμε και κάτι άλλο σήμερα, ε! Τι, να σε βάλω στο ίδιο δωμάτιο με τον Κλέτσο! Το πανί τον Αλβανό δεν σχολιάζει! Δεν θα το πω! Θέλω πολύ να ακούσω την τοποθέτηση του Γιώργου σε αυτό το θέμα. Για το πανό των Αλβανών, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, αυτοί ανεβγάλαν ένα πανό ρε παιδάκι μου με συνθήματα που μοιάζει με ένα πολύ προβοκατόριο. Το παιχνίδι Αλβανία-Ελβετία για την Ελλάδα. Οι Αλβανοί. Ναι. Τι είπαν. Λοιπόν. Θέλουν όσο αναγνώριστοι θεωρούν ότι είναι η γενοκτονία των Τσάμιδων. Και μάλιστα αναφέρουν ότι είναι 100.000. Πόσο έγραφε το πανί. 100.000. Ναι, ναι. Ότι πρέπει αυτό και καλά να αναγνωριστεί. Ναι. Από το ελληνικό κράτο. Είναι γαμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έστειλε και αυτό ρε παιδί με επίσημη. Λοιπόν. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλά κράτη και ειδικά κράτη όπω η Αλβανία χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο. Λίγα λόγια για να πράγματα να αναγνωριστεί ως γενοκτονία, ναι, γιατί θεωρούν ότι το πάνω των 100.000 τσάμιδων. Είναι πάντα μια ζωή και αυτή και η Σκοπιανή, επειδή ακριβώς δεν είχαν επιχειρήματα, ήταν προκλητικοί, λέγαν ψέματα, κάναν παραχάραξη της ιστορίας και διαλέξανε να το κάνουν στο Euro και να τους δει περισσότερο κόσμο. Τι αν πούν? Δεν ξέρω, είναι για μένα προσωπικά η άποψή μου ότι ιστορικά αν το δούμε είναι ψέματα αυτό για τους Τσάμιδες. Ναι, για άλλο λέω. Τώρα, αν βγει ο άλλος και το πει, ξέρει την πολιτική μου θέση και την κατεύθυνση, δεν μπορούμε να κάνουμε και το άσπρο μαύρο. Εντάξει. Και αυτό το ξεφτιλίκι μισό λεπτό Δήμο, τώρα μου δίνει μια μεγάλη πάση για να φέρουμε στους φίλους τους αριστερούς. Και αυτό το ξεφτιλίκι που παρουσιάζουν μερικοί ψευτοαριστεροί να σε κάνουν να ντρέπεσαι ότι είσαι Έλληνας, ντροπή τους για μένα. Πάλι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ξεφτιλίκι. Χρειάζεται να πάρει μια άποψη πέρσι για να φέρει Έλληνες τη χώρα. Χρειάζεται να είναι αριστερός ο άλλος για να σε κάνει να ντρέπεσαι ότι είσαι Έλληνας. Λέω ρε παιδάκι μου ότι για όλα πρέπει να είσαι υπέρ των ξένων. Ναι. Όχι, δεν συμφωνώ. Βασικά ξέρει τι γίνεται, Γιώργο. Δομημένα τόσες δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή τη χώρα μου τη δίνει πολύ ότι. Και καλά η αριστερή, που εγώ δεν πιστεύω τώρα αριστερή δεξιή τώρα τη σημερινή μέρα. Τέλος πάντων, αλλά δεν τον κάτω. Ότι οι αριστεροί έχουν πάρει, πώς να το πω τώρα, ας πούμε τις κοινωνικές ευαισθησίες. Ναι. Και καλά μονοπόλιο για αυτό. Μόνο εμείς και κανένας άλλος. Και όποιος τολμήσει και μιλήσει λέει ψέματα λαϊκίζει. Όπως και αντίστροφα για τους δεξιούς. Τι να σου πω τώρα, την αγάπη για την πατρίδα. Την αγάπη για την παρέση. Δεν έχετε καταλάβει. Ένα λεπτό. 98,2 μισό λεπτό. Καθένας έχει δικαίωμα. Έχετε καταλάβει ότι έχουμε υπογράψει τρία μνημόνια. Εγώ βλέπω όμως το φρόνημα για την πατρίδα. Το γούνι δεξιά. Έχουμε υπογράψει. Αυτοί θέλουν να μην καταργηθήσουμε. Αυτοί θέλουν να μην διαλυθεί ο γάμος. Αυτοί θέλουν να τελειώσω. Αυτοί θέλουν να μην φύγουν τα θρησκευτικά από εδώ. Τελειώσω, θα συμπληρώσω. Αυτοί πολεμήσανε τους Ρωμανούς το 1945. Αυτοί δεν ανεβήκανε τα βουνά επάνω για να διώξουν τον ναζιστικό κατακτητή. Άσε τώρα ρε. Τα βουνά. Λοιπόν, άκουσε με για να κατακτήσω. Καταλάβετε λίγο κάτι. 500 οικογένειες έχουν μαζέψει το 98,2 του ελληνικού πλούτου. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι οι υπόλοιποι μαλάκες εδώ. Και είστε εσείς οι κομμουνιστές να πάρετε τα λεφτά από αυτούς. Παλεύουμε εσύ Μπρούκλι χωρίς δεύτερα παπούτσι και τρίπια κάλτσα, ναι. Εσύ, ναι. Ο Μπρούκλις της συνοικίας, ναι. Εσύ, ναι. Λοιπόν, παλεύεις μαζί με μένα τον Παγλαμά και όλους τους υπόλοιπους, είτε συμφωνείς είτε όχι, για το 1,8. Έχουν υπογραφεί τρία μνημόνια, έχουν υπογραφεί τρία... Η φιλοσοφία του κόμματος έχουν υπογραφεί... Να πάρουμε τα λεφτά τους πίσω και να τα πάρουμε για μας. Πίσω. Για μας. Όχι, για να ξοφλήσουμε αυτά που χρωστάμε, άκουσε. Έχουμε υπογράψει τρία μνημόνια και από τα 220 που υποτίθεται ότι πήραμε για το καλό μας, τα 210 τα πήραν πίσω πριν προλάβουμε να τα δούμε. Επειδή τα ξέρεις λοιπόν Τζόρνταν, σταμάτα να το παίζεις Μπρούκλις που μαζεύεις λεφτά να πάρεις τώρα αυτοκίνητο γιατί στο κλέψανε και μαζεύεις για να βοηθηθείς. Καλά. Και μην το παίζεις τώρα εσύ και να πούμε και από εδώ και δεν έχεις τερματή να κλάψεις και μένεις έξω από τη μεσίνη μαζί. Είμαι και δίκαιος και αρσενικός, εμένα η φιλοσοφία μου δεν είναι να τα πάρω από τον πλούσιο. Τα που τα έχει πάρει παράνομα, Εσύ το λες αυτό. Όχι, ρε, ούτε τι στην Ολυμπιάδα. Στην Ολυμπιάδα. Κάποιοι τα πήρανε παράνομα. Στην Ολυμπιάδα. 5.000 έπαιρνε η καθαρίστρια.
Η καθαρίστηκα στην Ολυμπιάδα, πέτυχε, μην πιστέψεις ότι τα φάγανε τα λεφτά. Όχι καλέ! Εσύ τώρα δεν σε ξαφνικά. Εσύ άκουσε με. Εκείνη τούμπα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος. Σαν είδαμε. Σαν είδαμε. Το Παπανδρέο, το Βενιζέλο. Εσύ και το Τσοχατσόπουλο. Μπερδεύεσαι. Τους επίτιμους. Έλα τώρα. Πάνω για ύπνο. Την άλλη Κυριακή δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε την μπάρα άλλη γιατί είναι τριήμερο. Να πάτε να τσεκούρα. Μισό λεπτό. Θα είναι η τελευταία την μπάρα άλλη. Δεν το ξέρουμε. Ωραία. Σας αφήνουμε. Σε όπως τι έχουμε να κάνουμε. Θα κλείσουμε 40 μέρες διακοπές. Σωστό.